Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της Sita Vision, καλωσορίσατε στο pre-game του 50ου τελικού του κυπέλου Κύπρου, εδώ όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ, την περσινή κάτοχο του τροπέου, και την ΕΘΑ Έγκομης, η οποία θέλει να επιστρέψει και αυτή στις κατακτήσεις των κυπέλων. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα παιχνίδι το οποίο το αναμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, για να δούμε ποια ομάδα θα κατορθώσει να στεφθεί φέτος κυπελούχος για την Κύπρο για το 2017-2018. Οι δύο ομάδες οι οποίες βλέπετε πίσω μου προθερμαίνονται. Κάνανε προχτές στον ημιτελικό την νίκη, την πρόκριση στον σημερινό τελικό. Η ΑΕΚ επικρατώντας της Ένωσης Νέου Παραλληνίου με 92-78. Και αντίστοιχα η ΕΘΑ απέκλεισε τον ΑΠΟΕΛ, τον μεγάλο της αντίπαλο, τον ΑΠΟΕΛ, με 91-82. Κάποιοι το θεωρήσαν έκπληξη την πρόκληση της ΕΘΑς επί του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε ότι η ΕΘΑ φέτος έχει κερδίσει στα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος δύο φορές την ομάδα του κυρίου Τόνι Κωνσταντίνη, ενώ αυτή ήταν η χθεσινή, η πρόχθεσινή πιο σωστά, ήταν η τρίτη της νίκη σε τέσσερις αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ΕΘΑ βρίσκεται άξια σήμερα εδώ στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει συνεχίσει παρουσίαση τελικούς τόσο στο Κύπελλο 2 τα δύο τελευταία χρόνια, όσο φυσικά και στο πρωτάθλημα, κατακτήσεις τίτλων, κατακτήσεις πρωταθλημάτων, κυπέλων με το περσινό. Έτσι περιμένει σήμερα να δει αρκετό κόσμο στην κερκίδα, κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί. Βέβαια είναι και αρκετά νωρίς για την έναρξη του αγώνα, σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει αυτός. Θέλει όμως τον κόσμο να βρεθεί σήμερα εδώ. Είναι η μπασκετική ομάδα που χαρίζει τίτλους στην ομάδα της Λάρνακας. Έτσι θα ήθελε σήμερα αρκετό κόσμο για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη η ΕΘΑ, που είχε την υποστήριξη του κόσμου της στον ημιτελικό απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, θέλει σήμερα να επιστρέψει στους τίτλους μετά από το 2015, την επική εκείνη επικράτηση επί του ΑΠΟΕΛ στον τελικό του κυπέλου με τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη τότε στον πάγκο της ΕΘΑ. Θέλει τρία χρόνια μετά να επαναλάβει αυτό τον θρίαβο απέναντι σε μια άλλη μεγάλη αντίπαλο, την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, το ΟΠΑΠ Basket League όπως ονομάζεται από φέτος. Έχει 13 νίκες σε 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μάλιστα δύο ομάδες αναμετρηθήκαν πριν από λίγες ημέρες, 28 του Φλεβάρη συγκεκριμένα, όπου η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 86-81, 5 μόλις πόντους διαφοράς στο Κίτιον. Να κάνουμε ένα μικρό break μετά από αυτά τα πρώτα στοιχεία και να επιστρέψουμε σε λίγο με κάποιες συνεντεύξεις για αυτό το pre-game που σας έχουμε ετοιμάσει. Come on.
Έχουμε κοντά μας τον βοηθό προπονητή της ΕΘΑ, τον κύριο Ανδρέα Ιωαννίδη. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το πρώτο βήμα έγινε, αυτό που λέγαμε χτες. Yeah. Φτάσατε στο τελικό μετά το 2015, τρία χρόνια μετά, σε ένα τελικό κυπέλλου. Σήμερα, τι μας περιμένει? Εντάξει, σήμερα πολύ πιο δύσκολο το έργο μας. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ΑΕΚ, αδιαφιλώνει και το φαβορί. Εντάξει, εμείς ήρθαμε να το παλέψουμε, πρέπει σκληρή να μην ήρθαμε να κλέψουμε, όπως το είπε ο coach, το κυπέλλο. Η ΑΕΚ προχθές τον ημιτελικό με την Ένωση έδωξε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη. Εσείς τι πρέπει να κάνετε για να σπάσετε αυτή τη συγκέντρωση της ΑΕΚ? Εντάξει, έχουμε εμείς κάποια δική μας στρατηγικές. Δεν θα μας το πείτε. Σίγουρα θα στα πω. Σίγουρα το κλειδί για απόψε είναι η άμυνα και σίγουρα και λίγο η τύχη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον βοηθό προπονητή της ΕΘΑ, τον κύριο Ανδρέα Ιωαννίδη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον βοηθό προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Τζότζο Γκαρσία, ο οποίος θα μας πει και αυτός την άποψή του για τον σημερινό τελικό. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Φωτεινό. Καλησπέρα, coach. Το πρώτο βήμα που λέγαμε χθες έγινε. Περάσατε στον τελικό σήμερα. Τι να περιμένουμε από την ΑΕΚ σήμερα το παιχνίδι? Στο σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχει φαβορή, έτσι. Είναι 40 λεπτά, ένας τελικός. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες τις φορές, πρόσφατα πριν 8-9 μέρες. Ξέρουμε η μία την άλλη, τις δυναμίες, τα δυνατά σημεία. Θα προσπαθήσουμε πάλι να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα, να πάρουμε το αμυντικό rebound και να τρέξουμε στους συνδυασμούς που είναι και το καλό μας σημείο και να είμαστε νικητές στο τέλος του βραδιάς. Την ΕΘΑ την παρακολουθήσετε και στον ημιτελικό προχτές. Έδειξε κάποιο στοιχείο που σας ανησυχεί περισσότερο από πριν? Κοιτάξτε, η ΕΘΑ είναι μια ομάδα η οποία είναι μέχρι στιγμής έχει κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Είχε κάποιες απουσίες τον τελευταίο μήνα, φύγαν οι δύο ψηλοί της, έκανε αντικατάσταση, εκεί έχασε λίγο τις ισορροπίες. Τώρα δείχνει ότι είναι σε καλύτερο ρυθμό. Θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε να γίνουν αυτές οι επιθετικές, γιατί έβαλε 91 πόντους προχθές. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο πιστικοί στην άμυνα, ώστε να μην αφήσουμε να πάει ψηλά το σκορ στο παιχνίδι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον βοηθό προπονητή της ΕΘΑ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και τους προέδρους των δύο ομάδων. Θα μας πούνε και αυτοί με τη σειρά τους ο καθένας την άποψή τους για το σημερινό παιχνίδι. Ο τελικός λοιπόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΕΘΑ με γηπεδούχο την ομάδα της Λάρνακας, τυπικά γηπεδούχο την ομάδα της Λάρνακας. Έχουμε τον κύριο Λευκαρίτη, τον πρόεδρο της ΑΕΚ κοντά μας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Έφτασε η ΑΕΚ σε ακόμα έναν τελικό με φόντο το κύπελο. Η άποψή σας για αυτό το παιχνίδι? Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι μεγάλη μου χαρά που αντιμετωπίζουμε την ΕΘΑ Έγκομης, γιατί όταν πρώτο ήρθα εγώ σαν πρόεδρος του σωματείου, η ΕΘΑ ήταν αυτή που ήταν εκείνον τον καιρό πρωταγωνιστούσε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Έχω άριστα σχέσεις με την ΕΘΑ. Άξια έφτασε που έφτασε. Ελπίζω να παιχτεί ένα ωραίο παιχνίδι. Να δούμε να δει ο κόσμος ωραίο μπάσκετ και εύχομαι να κερδίσει η δικιά μου ομάδα το τρόπαιο και να πάμε πίσω στη Λάρνακα να κάνουμε το τρόπαιο. Σαν πρόεδρος ομάδας, με τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας σας, πόσο ικανοποιημένος έχετε μείνει? Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα η φετινή, άσχετα τα άλλα χρόνια που φύγει αρκετοί παίχτες και έχουν έρθει άλλοι ξένοι καλοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο να εγκλιματιστούν από την πρώτη χρονιά. Βλέπουμε μια σταθερή ΑΕΚ και πιστεύω είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία, τελικό κυπέλλου. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να παλέψουμε και για το κυπέλλο τώρα και το αύριο το βλέπουμε. Από κόσμο τι περιμένουμε σήμερα? Πιστεύω θα έχει κόσμο, γύρω στα 300-400 άτομα θα έχει στο γήπεδο. Θα δείξει. Μαγάρι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον πρόεδρο της ΕΘΑ, τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Θα μας πει και αυτό στην άποψη, βλέπετε, και την πάντα φιλική
διάθεση που υπάρχει μεταξύ των προέδρων, που δεν έχετε και να χωρίσετε και τίποτα στο τέλος. Πρόεδρε, να επιστρέφετε στο τελικό μετά από 3 χρόνια. Πόσο χαρούμενος είστε γι' αυτό? Σίγουρα είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, διότι μετά από 3 χρόνια επανερχόμαστε σε έναν τελικό. Σαν σωματείο περνάμε δύσκολες στιγμές στο οικονομικό και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ομοσπονδία που με τις φετινές τις χορηγίες ενίσχυσε τα σωματεία της ΕΘΑ, του Απόλλωνα, του Παραλιμνίου και της Πάφου. Χωρίς αυτή την βοήθεια ίσως κανένα από αυτά τα σωματεία που ανέφερα να μην ήταν δυνατόν να αγωνιστεί στην κατηγορία, όπως και όλους τους χορηγούς μας, με πρώτον απ' όλων τον Δήμο Έγκορης, που μας στηρίζουν και καταφέρνουμε να είμαστε εδώ με έναν πραγματικά πάρα πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Αλλά πάντοτε, όταν ξεκινάει η σεζόν, αυτό που ζητάμε από τους καλαθοσφαιριστές μας είναι το όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Πάντως στον ημιτελικό με τον Απόλλωνα δώσαν όλα τα παιδιά, νομίζω δεν έχετε κάποιο παράπονο. Κανέναν παράπονο, όπως και στον προημιτελικό με την Πάφο. Η ομάδα μετά από κάποιες περιπέτειες που είχε, μετά την αποχώρηση του Dion Wright, που ήταν ο καλύτερος μας καλωσορίστης μέχρι εκείνη τη στιγμή, έφερε 2 παιδιά, οι οποίοι τώρα νομίζω έχουν προσαρμοστεί αρκετά στη φιλοσοφία του προπονητή και της ομάδας. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η ΑΕΚ, που είναι η πρωταθλήτρια το τελευταίο χρόνο. Και σίγουρα, όπως έχεις πει και με τον Ανδρέα, να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις και στα σωματεία και σαν άτομα. Και νομίζω ότι θα γίνει ένας ωραίος τελικός. Θα τον απολαύσουν οι φίλαθλοι και ο καλύτερος θα κερδίσει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλή επιτυχία. Καλά, καλά. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο της ΕΘΑ, τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα.
στο Ελευθερία, εδώ που σε περίπου 13 λεπτά θα ξεκινήσει ο 50ος τελικός του Κυπέλλου Κύπρου ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και την ΕΘΑ Έγκομης. Οι δύο ομάδες οι οποίες είναι στη διαδικασία του ζεστάματος πριν τον μεγάλο αυτόν τελικό. Ακούσατε τι είχαν να πούν οι βοηθοί των προπονητών των δύο ομάδων. Ακούσατε τι μας είπαν και οι προέδροι στο μικρό pre-game που κάναμε. Και θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια αυτό με τον καλεσμένο μας, τον προπονητή του ΑΠΟΠ, τον κύριο Γιάννη Λίβανο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλες τις κυρίες, δεσποινίδες και τους κυρίους, όπως συνηθίζετε να λέμε. Λοιπόν, περιμένουμε ένα παιχνίδι. Κάποιοι έχουν χρήσει ως φαβορί την Πετρολίνα ΑΕΚ, είναι λογικό, είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος με 13 νίκες σε 15 παιχνίδια. Έχει κερδίσει την ΕΘΑ και πρόσφατα μάλιστα στο μεταξύ τους παιχνίδι, βέβαια με μικρή διαφορά. Ποιο είναι η άποψή σου για το σημερινό τελικό? Κοιτάξτε, η άποψή μου δεν διαφέρει από την άποψη του μπασκετικού κόσμου της Κύπρου, ότι σαφώς και υπάρχει φαβορί. Αυτό λέγεται ΑΕΚ Λάρνακας. Από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για τελικό, για ένα μονό παιχνίδι που σε 40 λεπτά κρίνονται όλα και δεν υπάρχει κάποια συνέχεια, δηλαδή κάποια ροή αγώνων, τότε μπαίνει και ο αστάθμητος παράγοντας της τύχης που θα παίξει σίγουρα μεγάλο ρόλο. Βέβαια η ΕΘΑ δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία γνωρίζει από τελικούς, άσχετα αν πέρασε μια διετία θα έλεγα που δεν είχε κάποια παρουσία. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι θα διεκδικήσει πιθανότητες της. Συγχαρητήρια και στους δύο προμηθευτές, εγώ θέλω να πω, γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν μια αξιόλογη πορεία. Μπορεί και οι δύο να μην υπήρξαν για πολλά χρόνια σαν πρώτοι προπονητές της ομάδας τους, αλλά έχουν τεράστιες εμπειρίες δίπλα σε μεγάλα ονόματα της, του μπάσκετ. Βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη καθώς το αναφέρεται αυτό. Και από την άλλη ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης, ο προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ, ήταν δίπλα στον Λίνο τον Γαβριήλ στις επιτυχίες που έκανε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη ο κύριος Μπιτζάνης ήταν βοηθός του κυρίου Φραγκιά, τόσο στην Εθνική Κατάρ όσο και σε άλλες ομάδες. Και πριν του κυρίου Παπαθεοδόρου στην Κηφισιά, τη μεγάλη αυτή πορεία που είχε κάνει για την Α1. Α1 ακριβώς. Ο κύριος Φραγκιάς, ο οποίος βρίσκεται και στο γήπεδο, δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα, αλλά είναι στην Κύπρο. Έχει δώσει το παρόν του και στον ημιτελικό. Ήταν και την Τετάρτη στον αγώνα του Κεραυνού με την Νίζνη για το FIBA Europe Cup. Βρίσκεται εδώ για να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες από κοντά. Μεγάλους αγώνες που σας φέρνει κοντά σας η τηλεόραση της Cintavision. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμα τα roster να τα παρουσιάσουμε. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο για να έχουμε και τα roster των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ, η οποία έχει δίνει το παρόν της σε τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τις δύο προηγούμενες είχε κατορθώσει να... Τη μία προηγούμενη, να πάρει το κύπελο από την... στο τελικό με τον Κεραυνό. Από την άλλη, η ΕΘΑ κάθε δύο χρόνια, δύο με τρία χρόνια παρουσιάζεται σε τελικό. Είναι αυτή η σημερινή πέμπτη συμμετοχή της, η οποία μάλιστα έχει και τρεις κατακτήσεις στις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές. Πολύ ψηλό ομάδα ποσοστό, του κυπέλου θα λέγαμε. Ακριβώς, πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας. Είχε επικρατήσει το 2011 επί της ΑΕΛ, το 2013 επί του Κεραυνού και το 2015 επί του ΑΠΟΕΛ. Κάθε δύο χρόνια έπαιρνε και ένα κύπελο η ομάδα της Έγκομης. Το 2015 είχε κατορθώσει να κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ, μάλιστα λίγες ημέρες μετά το μεταξύ τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα, όπου ο ΑΠΟΕΛ είχε πάρει νίκη με μεγάλη διαφορά. Κάτι που της δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία το κύπελο εκείνο. Κατόρθωσε μέσα σε λίγες ημέρες να αλλάξει η ψυχολογία στην ομάδα και να πάρει αυτή την το μεγάλο τρόπαιο επική κατάκτηση, όπως έχει χαρακτηριστεί. Από την άλλη, κάτι παρόμοιο βλέπουμε να κάνει η ΕΘΑ φέτος. Η ΕΘΑ, η οποία στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν θα πηγαίνει καθόλου καλά. Έχει 6 ήττες σε 6 παιχνίδια. Εκεί την έχει αφήσει λίγο πίσω όσον αφορά
την είσοδο στην τετράδα. Όμως ο κύριος Μπιτζάνης κατόρθωσε και γύρισε την ψυχολογία των παιχτών του. Πήραν τη μεγάλη πρόκληση επί του ΑΠΟΕΛ εχθές. Ένας ΑΠΟΕΛ ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά στην αναμέτρηση. Στη συνέχεια όμως η ΕΘΑ πήρε τα ενία του αγώνα και έφτασε σε αυτή την μεγάλη νίκη πρόκριση με προτεργάτη σε εκείνο το σημείο στο τελευταίο δεκαλέπτο τον Malcolm Brooks, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είχε 4 πόντους σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έβαλε άλλους 4 στο τρίτο δεκάλεπτο και όλους τους υπόλοιπους τους 14 πόντους έβαλε στο τέλος. Ένας τρομερός παίκτης που σήκωσε την κατάλληλη στιγμή την ΕΘΑ στην πλάτη. Εδώ βλέπετε τους διαιτητές αναμέτρησης, ο κύριος Καρακοτσούνης από την Ελλάδα, η κυρία Βασιλική Τσαρούχα επίσης από την Ελλάδα και ο δικός μας ο κύριος Ηλίας Κουνελές. Τα πήγαν αρκετά καλά στο παιχνίδι οι δύο Ελλαδίτες διαιτητές στο παιχνίδι με την ΕΘΑ από ΕΛ που είχαν την Παρασκευή και είναι και στον τελικό σήμερα. Προπονητές που θεωρώ τους γνωρίζεις, coach. Δεν τους έχω αντιμετωπίσει, δεν τους αντιμετωπίζουν ποτέ. Τους έχω συναντήσει σε αγώνες στην Ελλάδα. Αξιόλογοι, όπως είπες και εσύ, με εμπειρία. Αλλά πολύ αξιόλογος είναι επίσης και ο Ηλίας ο Κουνελές. Με παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο πλέον. Άξιος εκπρόσωπος του κυπριακού μπάσκετ. Και ελπίζω να μην χρειαστεί σε λίγα χρόνια να έρχονται διαιτητές από το εξωτερικό να διαιτητεύουν στην Κύπρο. Ευχής έργο θα είναι αυτό. Σίγουρα υπάρχει μια προκατάληψη των Κυπρίων διαιτητών. Αυτό προσπαθεί να το εξαλείψει φέτος η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Τόσο φέρνοντας διαιτητές από Ελλάδα, οι οποίοι εκτός ότι έρχονται εδώ, ανταλλάσσουν και απόψεις με τους διαιτητές της Κύπρου. Να δούμε λίγο τα ρόστερ και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας γι' αυτό. Για την ΑΕΚ, ο Ντέβιν Σέρσι, ο Ταρίκ Ντουρέν, ο Τάιρελ Μπίξ, ο Ανδρέας Σιζόπουλος, ο Τόμις Πέτροβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, γι' αυτό δεν έπαιξε και στον ημιτελικό. Σήμερα δεν είναι δύσκολο να αγωνιστεί, έχει κάνει το ζέσταμα του πάντως. Μιχάλης Κουμής, Ντανίλο Τάσιτς, Μιχάλης Μωτήτης, Παναγιώτης Τρισόκας, Σέιν Γκίμψον, Ιωάννης Πασαλής και Ιάκωβος Παντελή, προπονητής ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης, με βοηθό τον κύριο Γιάννη Φωτεινό και τον κύριο Τζότζο Γκαρσία. Η ΕΘΑ, Τρέβις Γουίτσε, Αριστίδης Χρήστου, Τζέρεμι Χόλιμον, Γουέιν Μάρτιν, Νικόλες Κωνσταντίνου, Πέτρος Παπαμιχαήλ, Χρήστος Παναγιώτου, Τόνι Βουτς, Ντάνιελ Πουλίτας, Μάλκομ Μπρούξ και Παύλος Σταυρινίδης, προπονητής ο κύριος Γιώργος Μπιτζάνης, με βοηθό τον κύριο Αντρέα Ιωαννίδη. Συνεχίζοντας έτσι την κουβέντα λίγο πριν την παρουσίαση των ομάδων που θα γίνει σε πολύ λίγο. Οι διαιτητές όχι μόνο έρχονται λοιπόν και ανταλλάσσουν απόψεις με τους Κύπριους διαιτητές ώστε να αποκομίσουν κάποια πράγματα από αυτό, αλλά κάνει και διοργανώνει συνεχόμενα σεμινάρια στους διαιτητές ώστε να αναπτύσσουν όσο μπορούν περισσότερο τις ικανότητες τους. Εδώ βλέπουμε την πεντάδα της ΕΘΑ, ο Γουίτσε, ο Μάρτιν, ο Παπαμιχαήλ, ο Γουτς και ο Μπρούκς θα είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα ΕΘΑ. Σε αυτό το γήπεδο αγωνίζεται για όσους δεν το γνωρίζουν, όμως στο σημερινό παιχνίδι θα είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Σέρσι, ο Σιζόπουλος, ο Τάσιτς, ο Γκίψον και ο Παντελή θα ξεκινήσουν για την ομάδα του κυρίου Κουκούρη. Έχει ξεκινήσει παρουσίαση από την ομάδα της ΕΘΑ πρώτα, που εισέρχονται στο γήπεδο μαζί με τα παιδάκια. Βλέπετε εδώ συνοδεία, ένα όμορφο τελετουργικό που έχει στήσει η διοργανώτρια αρχή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Σε πολύ λίγο θα γίνει αντίστοιχα και η παρουσίαση των ομάδων της ομάδας της ΑΕΚ, η οποία θα μπορέσει τώρα θα το βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας, περιμένει και τον κόσμο στο πυργό της. Έχει έρθει
Κάποιος μπορεί στην πορεία να γίνουν ακόμα περισσότεροι αυτοί. Βλέπετε λοιπόν τους παίκτες της ΑΕΚ ένας προς ένας, τους αναφέραμε και πριν. Από την άλλη, η κερκίδα της ΕΘΑ έχει και εκεί αρκετό κόσμο. Εντάξει, η ΕΘΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και τους πιο φανατικούς φιλάθλους στην Κύπρο, όμως αυτοί που την ακολουθούν την ομάδα είναι πάντα στο πλευρό της. Το κάνανε και στον ημιτελικό με τον ΑΠΟΕΛ. Είναι και σήμερα εδώ για να βοηθήσουν την ΕΘΑ να φτάσει σε δεύτερη ανατροπή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και να κατακτήσει το τρόπαιο. Και ο Δημήτρης Κουκούρης ακούσει και τώρα, ο προπονητής εδώ και ο κύριος Λούις Δημητρίου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος δίνει και αυτός με τη σειρά του τις χειραψίες με τους παίχτες και τους προπονητές πριν την έναρξη του αγώνα, να ακολουθούν ο πρόεδρος της ΕΘΑ και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου και ο κύριος Λευκαρίδης, δίνουν και αυτοί χειραψίες με τους παίκτες για να ευχηθούν να έχουμε έναν ωραίο τελικό, έναν όμορφο τελικό. Τώρα θα πάνε και από την απέναντι πλευρά στους παίκτες της ΕΘΑ και στους διαιτητές πρώτα, μια στάση εκεί. Και πίσω σας βλέπετε και τα πανό, τα μπαλόνια και όλο το στήσιμο, το όμορφο, το κίτρινο-μαύρο εκεί φόντο που υπάρχει στην απέναντι κερκίδα από τους φίλους της ΕΘΑ. Αντίστοιχα από την από εδώ πλευρά, κίτρινο-πράσινα μπαλόνια. Πάνω δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά θεωρώ ότι σε λίγο θα δούμε κάτι τέτοιο. Οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι σίγουρα θα βρίσκονται σε κάποιο καφέ ή στις γύρω περιοχές για να δουν το ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ νωρίτερα, 0-0. Ξανά ο κύριος Λούις Δημητρίου, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μαζί με τον κύριο Λευκαρίδη. Δύο προπονητές, ο κύριος Γιώργος Μπιτζάνης με τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη. Χειραψία πριν την έναρξη του τελικού. Πολύ όμορφο κλίμα. Περιμένουμε τώρα να γίνει και η ανταλλαγή και τον διαφημιστικό μεταξύ των δύο ομάδων. Και οι χειραψίες περίπου 2,5 λεπτά πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, του 50ου τελικού κυπέλου Κύπρου. Πολυνίκη του δεσμού είναι ο ΑΠΟΕΛ με 12 κατακτήσεις, έχει και 10 συμμετοχές ως φιναλίστ. Ακολουθεί η ΑΕΛ και ο Κεραυνός με 9 κατακτήσεις, ο Αχιλλέας Καμαϊκλίου με 7, ο πεζοπορικός η ομάδα που συγχωνεύτηκε με την ΕΠΑ για να δημιουργηθεί η σημερινή ΑΕΚ Λάρνακας. Είχε 5 κατακτήσεις, οι περισσότερες στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η ΕΘΑ είναι στην συνέχεια με τις 3 κατακτήσεις, ο Απόλλων Λεμεσού με 2, μία έχει ΕΝΑΔ, μία έχει και η Πετρολίνα ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα συμμετοχή στο τελικό είχαν η ΠΑΕΚ, η Ομόνια και ο Παναθηναϊκός Λεμεσού, μια ομάδα που εμφανίστηκε το 2000, συνέχεια όμως χάθηκε από το προσκήνιο. Εδώ βλέπετε τον πάγκο της ΕΘΑ, ο κύριος Μπιτζάνης δίνει τις πρώτες οδηγίες. Coach, αν ήσουν προπονητής από την ΕΘΑ, τι θα έλεγες στους παίκτες να προσέξουν? Σίγουρα θα εστίαζα περισσότερο στο παιχνίδι, στο post της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία υπερέχει σε ύψος, εμφανέστατα το βλέπουμε αυτό σε σχέση με την ΕΘΑ. Θα πρέπει να προσεχθεί λοιπόν το παιχνίδι εκεί πέρα, να μην δημιουργηθούν καταστάσεις high-low ή ίσως και του ψηλού. Θα χρειαστούν κάποιες βοήθειες σίγουρα στο post εκεί πέρα. Και για να μην φθαρεί και ουσιαστικά ο μοναδικός, όχι αξιολόγος, ο μοναδικός ψηλός ο οποίος μπορεί να τραβήξει και σκοράρισμα από τη μεριά της ΕΘΑ. Θα σημαδέψουν σίγουρα οι ΑΕΚ Λάρνακας και από τη στιγμή που θα κλείσει το παιχνίδι μέσα θα επιχειρήσουν κάποια ελεύθερα σούτ αν προκύψουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το χαμηλό τέμπο δεν ταιριάζει στην ΕΘΑ, αλλά ίσως θα ήταν καλό να το επιλέξει το σημερινό παιχνίδι
για να μην δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ Λάρνακα, ας πούμε, μια ομάδα με περισσότερες λύσεις τέλος πάντων και μπορεί να αντέξει περισσότερο σε έναν αγώνα με πίεση και σε υψηλή ένταση για 40 λεπτά. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της ΑΕΚ τι θα έπρεπε να πει στους παίκτες, τι θα πρέπει να προσέξουν? Νομίζω ότι ο περιορισμός των λαθών και ο έλεγχος των rebound είναι αυτός ο οποίος σε κάνει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Αυτό θέλει να κάνει η ΑΕΚ Λάρνακα, θέλει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Μέσα από το rebound λοιπόν και μέσα από κάποια εύκολα καλάθια στο transition που μπορεί να βρει, θα καταφέρει ίσως να πάρει, να αποδείξει ουσιαστικά την, ότι υπερτερεί έναντι της ΕΘΑ. Αλλά όπως είπαμε είναι ένας αγώνας, Αντώνη, οπότε όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Σίγουρα είναι και θέμα ημέρας. Ημέρας, το momentum, θέμα στιγμής, θέμα ψυχολογίας πολλές φορές. Α, δούμε λοιπόν, οι παίκτες της ΕΘΑ έχουν περάσει στο παρκέ, περιμένουν τους αντίστοιχους ΣΑΕΚ που σιγά σιγά περνάνε και αυτοί για το πρώτο τζάμπολ. Η κυρία Τσαρούχα είναι έτοιμη με την μπάλα εκεί, τη βλέπετε. Ο Γουτς έχει πάρει θέση από πλευρά ΣΕΘΑ για να πηδήξει για την μπάλα. Σε λίγο θα κάνει το ίδιο και ο Σέρση, ο οποίος δίνει χειραψίες με όλους τους αντιπάλους. Θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή για τον εγκλειπώντα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον κύριο Κωστάκη Κουτσογκούμνη. Ο κύριος Κωστάκης Κουτσοκούμνης λοιπόν, ο πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα, ένας άνθρωπος που έδωσε αρκετά στο ποδόσφαιρο, όσο και αν αμφισβητήθηκε από κάποιους. Τα πράγματα που έχει καταφέρει ο κύριος Κουτσοκούμνης είναι αδιαφυσβήτητα. Εμείς να περάσουμε στο παιχνίδι μας που έχει ξεκινήσει, με τον Μπρουκς αφήνει την μπάλα στον Βίτσε, οι δυο τους αλλάζουν μεταξύ τους. Ο Βίτσε ξανά γουσουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει βάζοντας το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. 0-3 η ΕΘΑ με τον Βίτσε. Ο Βίτσε, ο οποίος ήταν αυτός που είχε τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα για την ΕΘΑ και στον ημιτελικό με τον ΑΠΟΕΛ. Εδώ θέλει να απαντήσει ο Γκίψον, ο οποίος αστοχεί. Πάει για το επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει ο Σέρση. Ο Γουίτς ετοιμάζεται, έχει δει τον Γουίτς που έχει φύγει μπροστά στον ενδιασμό. Το σηκώνεται και ευστοχεί, ένα γρήγορο 0-5 για την ΕΘΑ. Λάθος πάσα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε στον ημιτελικό της ΑΕΚ με την ένωση, την απόλυτη συγκέντρωση, φάνηκε σε αυτό το πρώτο λεπτό να μην υπάρχει σήμερα. Βέβαια, πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, μια νοθρότητα μπορεί να δικαιολογηθεί με πολλούς τρόπους. Ο Βίτσε. Θα αφήσει την μπάλα στον Μάρτιν. Ο Παπαμιχάηλ, ο οποίος έκανε και αυτός ένα εξαιρετικό παιχνίδι ημιτελικό με τον ΑΠΟΕΛ. Ήταν μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο ο μοναδικός παίκτης που ευστοχούσε σε τρίποντα. Ο Βίτσε αστόχησε στην προσπάθειά του για δύο. Σιζόπουλος, Σέρση και ο Τάσιτς εδώ. Ο Τάσιτς και ο Σέρση, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά στο χαμηλά. Όπως βλέπετε εδώ τον Τάσιτς, ο οποίος προσπαθεί με φόλο. Τρίτη προσπάθεια και αυτή άστοχη, έρχεται και ο Σέρση. Ο Μάρτιν θα καθαρίσει τη φάση. Εδώ στάθηκε άτυχος ο Σέρβος, ο Ντανίλο Τάσιτς. Με τρεις προσπάθειες δεν μπόρεσε να σκοράρει. Θα το ξαναδούμε αρκετές φορές αυτό το έργο, Αντώνη. Να πηγαίνει μπάλα μέσα, ειδικά στον Τάτσι που έχει και ένα mismatch έναντι του Μάρτιν. Ο Γουτς προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Βίτσε. Η πάσα δεν ήταν καλή, τελειώνει και ο χρόνος. Σιζόπουλος ο συνδυασμός με τον Σέρση, ο οποίος σηκώνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλει το πρώτο καλάθι στον τελικό για την ΑΕΚ 2-5. Εδώ ξανά ο Σέρση, ο
οποίος το έλεγα και στον ημιτελικό, θα το πω και σήμερα, έχει καλύψει επάξια το κενό που άφησε στην Πετρολίνα ΑΕΚ ο Πρίμος Μπρέζετς. Βίτσε προσπαθεί αστοχή, έρχεται ο Γίψον και μαζεύει το rebound. Ο Γίψον που αγωνίζεται με τη Λευκή Κορδέλα σήμερα. Αφήσει την μπάλα σε αυτό το post to post. 4-5. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να ψάξει η ΑΕΚ. Αυτό της ταιριάζει να κάνει. Και από την άλλη αυτό είναι που λέγαμε πριν ότι πρέπει να αποφύγει. Έθα τα εύκολα καλάθια στο transition της ΑΕΚ. Ο Βίτσε αφήνει στον Brooks. Τος προσπαθεί να πάρει ένα screen από τον Woods. Η πάσα του δεν είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν τώρα την ευκαιρία να περάσουν για πρώτη φορά στο σημερινό τελικό μπροστά στο σκορ. 6-59 για το τέλος. Περιμένουμε να δέσει εκεί τα κοδόνια του ο Σιζόπουλος. Εδώ βλέπετε τον Brooks. Ο Τάσιτς αναλαμβάνει. Τρέι playmaker σε αυτή τη φάση. Να λοιπόν ο power forward της ΑΕΚ σε ένα διαφορετικό ρόλο. Γίψον αφήνει στον Σέρση. Σιζόπουλος περνάει ωραία στον Σέρση. No look πάσα καταπληκτική. Γύρισε το βλέμμα του αλλού, πάσαρε στον παίκτη μέσα που έκοψε την ρακέτα. Καταπληκτική φάση πραγματικά. Πολύ ωραία, δεν το βλέπουμε ξανά. Την πολύ ωραία assist του Σιζόπουλου στον Σέρση. Και 6-5 η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με αυτό το 6-0. Κατοχή είναι για την ΕΘΑ. Η ΑΕΚ που φαίνεται πως κάνει πιο έντονη την αμυνά της. Για να δούμε εδώ τον Βίτσε εδώ. Τι έχουμε. Κυρία Τσαρούχα είπε στον Παντελή να μην βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μαρκάρει την πρώτη πάσα. Ο Βίτσε στον Brooks. Brooks σουτάρει, κόβεται από τον Σιζόπουλο. Ο Γίψον. Σέρση σουτάρει για τρεις και φτωχή. Τρίποντο από τον ψηλό της ΑΕΚ τελικά για δύο. 8-5, παντούσε τη γραμμή. 8-5 λοιπόν. Με τον Σέρση να φτάνει τους 4 πόντους, 6 πόντους διορθώνω, 6 από τους 8 από τον center της ΑΕΚ. Brooks παίζει πολύ ωραία στα πόδια τον Σέρση, καλάθι και φάουλ, 8-7. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Malcolm Brooks, εδώ ξανά. Πολύ ωραία φάση. Ο Brooks ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κέντρο βάρος του απέναντι στον Σέρση, ο οποίος είναι αθλητικός σέντερ. Πολλές φορές μπορεί να σε σταματήσει σε τέτοιες μονομαχίες. 8 όλα με την εύστοχη βολή του Brooks. 5-39 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου του τελικού. Τάσιτς τώρα για 3 μέσα. 11-8 με τον Ντανίλο Τάσιτς, ο οποίος σουτάρει τρίποντα. Έχει σύνος το 50% η ευστοχία του. Ναι, τα στατιστικά αυτά αφορούν το κύπελο, τη θεσμό του κυπέλου. Ναι, ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα είναι στο 33,3%. Ο Brooks εδώ θα προσπαθήσει να μπει προς τα μέσα, θα πάρει φάουλ. Άδωμα θα δώσει πολλές, όχι απ' έξω η μπάλα. Από την κυρία Τσαρούχα. Ο Βίτσε θα επαναφέρει. Αφήνει στον Brooks. Αλλάζουν οι δύο παίκτες της ΕΘΑ μεταξύ τους. Γκούτσι είναι ψηλά για να δώσει ένα screen. Πάνε να παίξουν για το pick and roll εκεί οι δύο παίκτες της ΕΘΑ. Ο Βίτσε τελικά πήγε μόνος του. Ο Γκούτσι πήρε το επιθετικό rebound αλλά του φύγε πάλι από τα χέρια. Ο Γίψον στην άλλη πλευρά. Κλείστηκε, έδωσε στον Τάσιτς, αφού θα τους αφήνει στον Σέρσεϊ. Αυτός έκανε κακό τελείωμα. Ευθυνιασμός για την ΕΘΑ με τον Brooks. Θα βρίσκει την μπάλα στο καλάθι και θα μειώσει 11-10. Και τώρα έχουμε τον κύριο Μπιτζάνι να χοροπηδάει. Έκλεψε την μπάλα η ΕΘΑ και σκόραρε και άλλο καλάθι. Μας ξέφυγε, Αντώνη. 11-12. 11-12 στην επαναφορά, λάθος. Ξαναδούμε κάποια στιγμή.
Σιζόπουλος απαντάει με τρίποντο. 14-12. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος που θα βάλει το πρώτο του καλάθι στον τελικό. Βίτσε πάει μέχρι μέσα. Φοβήθηκε εκεί, δεν σηκώθηκε. Πήγε να περάσει στον Γουτς. Η μπάλα γλίστησε από τον Αμερικανό σέντερ της ΕΘΑ. Τάσιτς για τρεις. Μέσα και αυτό. Εκτιδική η ΑΕΚ, ο τρίποντος αυτό. Πήγα να πω πριν, Αντώνη, ότι δεν σουτάρει πολλά. Έχει περίπου 1-2 στο πρωτάθλημα. Αλλά τελικά σήμερα θα επιχειρήσει περισσότερα από ό,τι βλέπω. 17-12 με τον Ντανίλο Τάσιτς να φτάνει τα δύο τρίποντα στην αναμέτρηση. Βίτσε θα πάει μέχρι μέσα, αυτή τη φορά θα πάει μόνος του και θα δικαιωθεί. 17-14. Μια ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας από τη γραμμή του τριπόντου. Έχει 75% με 3-4. Σιζόπουλος στη γωνία, σουτάρει ξανά για 3 και αυτό μέσα. Μια απίστευτη ευστοχία της ΑΕΚ τώρα στο ξεκίνημα σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ενώ όπως βλέπεις, Αντώνη, και το σκορ αρχίζει και ανεβαίνει. 20-14. Θα πούμε ότι είναι και παιχνίδια άμυνας αυτό που βλέπω και είναι ευχάριστο αυτό. Σίγουρα για το θέαμα. Παπαμιχαήλ. Βούτς χαμηλά. Θα γυρίσει, θα σουτάρει προς τα σωστέρση, θα στοχίσει. Ο Βούτς προσπαθεί να πετάξει πάλι από στους συμπαίκτες του έξω. Εκεί ήταν ο Τάσης, ο οποίος μάζεψε. Στη συνέχεια φάουλ από τον Παπαμιχαήλ πάνω στον Γκίψον. Και η πρώτη αλλαγή και για την Άκη, για την ΕΘΑ τώρα. Ντουρέν στο παρκέ, στη θέση του Παντελή. Και ο Παναγιώτου για την ΕΘΑ στη θέση του Γκούτς. Ναι. Ο οποίος Γκούτς δεν δείχνει να πατάει καλά τώρα, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα. Παντελή, ο οποίος έχει έρθει εδώ μπροστά μας και δέχεται κάποιες πρώτες βοήθειες από τον φροντιστή της. Επιθετικό φάουλ, σωστό. Σωστά. Μετακινήθηκε το κορμί. Θα το δούμε εδώ ξανά. Εδώ. Ναι. Moving screen από τον Σέρση. Πρώτο του, δεύτερο του φάουλ. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κάποιο πρόβλημα για την ΑΕΚ, που βέβαια έχει και τον Τρισόκα, έχει και τον Κούμπι. Ο οποίος σηκώνεται κιόλας τώρα, ο Τρισόκας. Μόλις τον ανέφερες, Αντώνη, στο μυαλό του προπονητή είσαι. Ο Μπρουκ θα πάει με το ταμπλό, θα στοχίσει. Το υπά το μαζεύει ο Τάσιτς τελικά. Και ο Γκίψον αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Αυτή πάνω στον Παπαμιχαήλ. Θα αφήσει ο Ντάσιτς, αυτός θέλει να πάει μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στην ουσία και νομίζω ο Σέρση την έδιωξε. Την έδιωξε. Αθελά του. Βίτσε. Έφτασε μέχρι τον ζωγραφιστό. Θα βγάλει έξω το μάτι που σουτάρει για τρεις αστοχή. Rebound από τον Σέρση. Ντουρέν. 1-45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τάσιτς ποστάρει τον Παναγιώτη, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάθι. Δύο βολές για τον Ντανίλο Τάσιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με 6 πόντους. Έχει μάλιστα 0-3 σου 2 πόντων, αλλά έχει 2-2 τρίποντα. Και είναι η πρώτη φορά που παίκτης της ΑΕΚ θα πάει στη γραμμή των βολών. Ενώ τώρα γίνεται η αλλαγή που μας προανέφερε ο κύριος Λίβανος, ο Παναγιώτης ο Τρισόκας στη θέση του Σέρση. Τρισόκας που φεύγει απευθείας να πάει πίσω στην αμυνά του. Ο Τάσιτς θα βάλει την πρώτη βολή, 21-14. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, θα πούμε, Αντώνη, ο οποίος είχε και έναν τραυματισμό το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει με πολύ όρεξη. Και όσες φορές τον έχω αντιμετωπίσει, τον έχω δει. Πραγματικά εύχομαι και τα νέα παιδιά να έχουν την όρεξή του για το άθλημα. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Είχε τραυματιστεί στο λίγο πριν το All-Star Game ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Δεν έχει επιλεχθεί κιόλας για να συμμετέχει σε αυτό. Είχε πάθει ρήξη χιαστών. Κατόρθωσε και πέσεψε αρκετά γρήγορα στην. Χρόνος ρεκόρ. Άλλοι μπορεί να τα έχουν και παρατήσει ακόμα, έτσι μην είναι, και δεν είναι υπερβολή αυτό. Συμφωνώ. Βλέπουμε και τον Χόλιμο να περνάει στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα, στη θέση του Παπαμιχαήλ.
ο Χόλιμον, ο οποίος είναι ο πρωτοσκόρερ της ΕΘΑ στο πρωτάθλημα. Έχει μέσο όρο 18,7 πόντους ανά παιχνίδι. Ο Βίτσε. Ο Βίτσε, ο οποίος έχει πάρει... Να, εδώ αυτό ακριβώς έχει πάρει σκοράρισμα, ενώ στην αρχή της σεζόν ήταν πιο περιορισμένο στο δημιουργικό κομμάτι. Σταδιακά και με τις αλλαγές που γίνανε στους ξένους της ΕΘΑ, έχει πάρει και αυτός μέρος στο εκτελεστικό. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία κίνηση του Gibson. Ο Gibson, ο οποίος βάζει το πρώτο, όχι δεύτερο καλάθι σήμερα, εκείνον τον εκκλειασμό που είχε πετύχει νωρίτερα. 24-16. Βίτσε κλείστηκε, θα σηκωθεί όμως. Παναγιώτη προσπαθεί για το επιθετικό rebound. Τελικά ο Ντουρέν θα μαζέψει την μπάλα. Ο Ντουρέν που παραλίγο να βάλει το καλάθι και το φάουλ. Σε αυτό το εκκλειασμό πήρε μόνο το φάουλ. Δύο βολές για τον Ταϊρίκ Ντουρέν. 24-16 το σκορ. 27 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ντουρέν, ο οποίος είναι παίκτης των τελικών, είναι παίκτης των μεγάλων μάτς. Τον είδαμε και στον ημιτελικό με τον Αποέλ να παίρνει αρκετά μεγάλο μερίδιο στο επιθετικό κομμάτι. Έβαλε εδώ την πρώτη βολή. Θα τον χρειαστεί σήμερα, όπως και όλους τους παίκτες βέβαια, σε έναν τελικό. 25-16, 26-16 τώρα, διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Μάρτιν αφήνει στον Χόλιμον, αυτός είδε ότι υπήρχε ένα κενό, αλλά καλύφθηκε γρήγορα από τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Ο Μπρουκς κρατάει την μπάλα και περιμένει το χρόνο να περάσει. Απομείνουν περίπου και 30 λεπτά. Αλλαγή τώρα, έγινε η αλλαγή. Ο Μπρουκς επιλέγει να σουτάρει προς τον ψηλό και να τον περάσει. Και τώρα ο Χόλιμον μαζεύει ένα μακρινό επιθετικό rebound. Θα τον σταματήσει ο Τρισόκας. Απομένουν 7 δέκατα για το τέλος, αλλά δεν νομίζω πολλά να κάνει κάτι η ΑΕΚ σε αυτά τα μικρό χρόνο που απομένει. Είναι μόνο το touch που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει κάποια ειδική κατάσταση. Για την ΕΘΑ, την μπάλα. Γιατί έχει πατήσει ο Gibson εκτός παρκέ την ώρα που μάζεψε. Σουτάρει όμως, αστοχά, ο Χόλιμον. Αυτό λοιπόν είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέτου. 26-16. Πάμε σε ένα πρώτο break και να επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Παρακαλώ υποδεχτείτε τους Rebel Dancers. Έχουμε επιστρέψει στο Ελευθερία, εδώ που διεξάγεται ο 50ος τελικός του κυπέλου ΟΠΑΠ. Το Final Four που ξεκίνησε από την Παρασκευή και κορυφώνεται σήμερα με τον τελικό. Βλέπετε πλάνα από τον κόσμο που υπάρχει στις κερκίδες. Λέγαμε λοιπόν, coach, και στην ανάπαυλα ότι η ΑΕΚ έχει υπερισχύσει τα rebound. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αν καταφέρεις και ελέγξεις τα rebound, είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν και το ρυθμό στον αγώνα. Θα μπορέσεις δηλαδή να βγάλεις το transition στην επίθεση. Είδαμε η ΑΕΚ έβγαλε κάποια καλάθια, κάποια goal foul, βρίσκοντας σε μια ανισορροπία, θα λέγαμε, την άμυνα της ΕΘΑ. Αν συνεχίσει έτσι, όχι μάλλον αν συνεχίσει έτσι, η ΕΘΑ είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει, να πάει περισσότερο στα rebound. Αν και η ευστοχία της ΑΕΚ είναι μεγάλη, έτσι, δηλαδή για να πάρεις rebound πρέπει να χάσεις κι άλλο σουτ. Σωστό. Σιζόπουλος αφήνει στον Τρισόκα, αυτό στον Τουρέν.
Ο Γκίψον είναι που σουτάρει και αστοχή. Ο Γκίψον ο οποίος έβαλε την κορδέλα και μας μπέρδεψε. Ο Μπρουκς θα πάρει φάουλ από τον Τρισόκα. Δεύτερο. Δύο έχει και λάθος. Ο Σέσεϊ. Ναι. Δύο από τους τρεις ψηλούς της ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ πέρασε ένα διάστημα χωρίς τους δύο στο ρόστερ της. Τραυματίστηκαν και οι δύο. Ο Τρισόκας με αυτό που προαναφέραμε και ο Σέρσεϊ αντιμετώπισε για λίγο διάστημα έναν μικρό τραυματισμό. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Εκεί είχε χρησιμοποιηθεί αρκετά ο Μιχάλης Οκομής, ο οποίος θα είχε πάει εξαιρετικά. Η ΑΕΚ συνέχισε νικηφόρα και μάλιστα έχοντας και ένα τέρπι στο Λευκόθεο με τον Αποέλ, αν θυμάμαι καλά, και το διάστημα. Χόλιμον. Αφήνει ωραία κίνηση του Παναγιώτου. Πρέπει να μετράει το καλάθι. Όντως τραβήχτηκε το διχτάκι. 26-18. Ο Χρήστος Παναγιώτου, ο οποίος έχει επιστρέψει στην ΕΘΑ από πέρσι, όμως αντιμετώπισε έναν τραυματισμό αμέσως μετά την επιστροφή του. Εδώ βλέπουμε φάουλ του Παναγιώτου πάνω στον Ντουρέν. Θα έχει βολές, νομίζω, τα Eric Ντουρέν. Όντως δύο βολές. Έχουμε ξανά το φάουλ του Παναγιώτου. Ο Μπίξ θα περάσει στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα. Στη θέση του Τάση, προφανώς. Όχι. Όχι, στη θέση Τρισόκα. Του Τρισόκα. Άρα στη θέση 5 θα περάσει ο Τάσιτς. Ουσιαστικά με δύο forward μέσα τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, υπερτερεί στο ύψος πάλι, γιατί βλέπουμε ο Γκούτζον είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι για την ΕΘΑ. Και η ΕΘΑ αυτή τη στιγμή παίζει με τον Παναγιώτου στο 5 και τον Μάτριτ στο 4. Ο Ντουρέν ευστόχησε στην πρώτη βολή, 27-18, έχει ακόμα μία. Μέσα και αυτή, ξανά η διαφορά στους 10, 28-18. Ο Ντουρέν, ο οποίος φτάνει τους 4 πόντους. Μπρουκς. Ζόπουλος είναι κοντά του, ο Μπρουκς περιμένει τον Χόλιμον να βγει από τα σκριν. Θα πάρει ακόμα ένα σκριν από τον Μάρτιν. Τώρα θα σουτάρει για τρεις, καθώς και ο χρόνος τελείωνε για την ΕΘΑ. Η μπάλα θα επιστρέψει στα χέρια των παιχτών της ομάδας της Έγκομης με τον Μάρτιν, ο οποίος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Γκίψον θα κλέψει, δεν μπορεί να συγκρατήσει όμως. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΘΑ. Να δούμε τι θα κάνει εδώ. Είχε σε δύο φάσεις, σε δύο περιπτώσεις την ευκαιρία να μειώσει. Δεν τα κατάφερε. Να δούμε σε αυτά τα 7 δευτερόλεπτα αν θα τα καταφέρει. Μάρτιν. Βάζει πλάτη τον Τάσιτς. Θέλει να γυρίσει. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν υπήρξε φάουλ εκεί. Ο Τάσιτς πήρε την μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα. Έχουν σταματήσει τη φάση οι διαιτητές, καθώς θεωρούν ότι η μπάλα ήταν ακόμα στα χέρια του Μάρτιν όταν ήχησε η κόρνα της γραμματείας. Τώρα μπαίνει ο Γκούτζ, επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του, του Μάρτιν. Ο Αντώνιο Γκούτζ, ύψους 2 μέτρα και 3 εκατοστών. Αθλητικός έντερ και αυτός. Έδειξε καλά στοιχεία με τον Αποέλ. Το τελευταίο αποκτήμα που έχει κάνει η ΕΘΑ. Εδώ ο Βίτσε κλέβει, φεύγει στον ευθυνιασμό και θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 28-20. Ο Βίτσε, ο οποίος φτάνει τους 9 πόντους. Γυρνάει σε ζώνη τώρα η ΕΘΑ από ό,τι βλέπω. Προφανώς για να προστατέψει και τον Βούτς. Ο Τάσε σουτάρει για τρεις όμως. Τώρα κάποιο λάθος έγινε εδώ πέρα, γιατί φώναξε ο προπονητής για ζώνη, ακολούθησε ο Γουίτς, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε λίγο και στη συνέχεια τι είναι αυτή η άμυνα τελικά, μήπως είναι κάποια μετατρεπόμενη άμυνα. Αλλά όπως είδαμε βγήκε ελεύθερο σούτ, οπότε μάλλον κάποιο λάθος έγινε από τους παίκτες. Νέο τρίποντο λοιπόν από τον Τάσιτς που φτάνει τα 3-3 και κάνει το 31-20. Πολύ μόνο. Σηκώνεται μπροστά στον Τάσιτς και ευστοχή. Με τη λήξη του χρόνου, 31-22, η ΕΘΑ που πάει σε μεγάλες επιθέσεις. Βέβαια την υποχρεώνει και η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτό.
Ο Μπίξ προσπαθεί ο Γουτς να τον κλέψει την μπάλα. Τώρα θα βγάλει έξω στον Ντουρέν. Ο Μπίξ στη γωνία. Ο Γουτς είναι κοντά του. Πάει μέσα. Ωραία κίνηση από τον Μπίξ, ο οποίος κάνει το 33-22 και σπευμένα time out από τον κύριο Μπιτζάνη. Να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Ελευθερία, 33-22 το σκορ στα 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου ή του ημιχρόνου, αν προτιμάτε. Η ΑΕΚ, η οποία δείχνει coach να πατάει πιο γερά στο παρκέ. Σίγουρα, δεν έχει παίξει το εντυπωσιακό, θα λέγαμε, μπάσκετ, αλλά κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει για να ελέγξει το παιχνίδι. Από την άλλη, η ΕΘΑ εξαναγκάζεται να φτάνει στο τέλος του χρόνου για τις επιθέσεις της, μέσα από την άμυνα της ΑΕΚ φυσικά, με αποτέλεσμα να έχει αρκετές λάθος επιλογές ή άστοχες επιλογές. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και ανοίγει διαφορά. Πιστεύω ότι η ΕΘΑ, αν καταφέρει να παίξει λίγο πιο σκεπτόμενο, θα έλεγα, μπάσκετ, να κυκλοφορήσει την μπάλα, γιατί αυτή τη στιγμή η μπάλα περνάει από ένα-δύο παίκτες στην επίθεση και πηγαίνουν για την ενέργεια, θα έχει καλύτερη τύχη. Ενώ βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Κωνσταντίνου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα αμυντικό όπλο στα χέρια του κ. Μπιτζάνη. Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος αποβλήθηκε στον ημιτελικό με τον Αποέλ σε ένα αντιαθλητικό φαουλ που έκανε εδώ. Κλέβει την μπάλα ο Ντουρέν και θα πάρει, πάνω που είμαι αντιαθλητικό. Να, ο Βίτσε χρεώνεται με αντιαθλητικό. Θέλω να το ξαναδούμε λίγο αυτό, Αντώνη. Νομίζω ίσως είναι λίγο υπερβολικό, αλλά η επανάληψη... Ναι, όχι. Όχι, δεν είναι εδώ πέρα. Στην αρχή νομίζω ότι τραβάει τη φανέλα, φαίνεται. Οπότε... Την τραβάει τη φανέλα, χρειώνεται αντιαθλητικό φάουλ. Ναι. Σωστά, ο Ντουρέν θα πάει στην γραμμή των βολών για το αντιαθλητικό αυτό φάουλ. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Έλεγα λοιπόν, ο Κωνσταντίνου δέχτηκε αντιαθλητικό, έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ στον ημιτελικό, στην αρχή του παιχνίδι κιόλας, απέναντι στον Αποέλ, και στη συνέχεια φάνηκε κάτι να λέει ένα παίχτη του Αποέλ, δέχτηκε τεχνική ποινή αμέσως και αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Δεν κόστησε αυτό για την ομάδα του κυρίου Μπιτζάνη. Ντουρέν, 35-22 το σκορ. Ο Γκίψον θα αφήσει στο Σιζόβλο από τη γωνία, σουτάρ για τρεις, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Εδώ με την μπάλα εκτός έχει περάσει ο Μπίξ. Εδώ δοκίμασε τις αλλαγές στο σκρίνι η ΕΘΑ. Επιτέθηκε σωστά ο Ντουρέν. Αλλά το σουτ τελικά στην kick out πάσα έξω στο τρίποντο δεν ήταν εύστοχο. Η ΑΕΚ, η οποία σουτάρει με ποσοστό 61% εντός παιδιάς, το 45% είναι η ΕΘΑ. Και νομίζω εδώ αποκαλύπτεται ο λόγος της διαφοράς του παιχνιδιού που βλέπουμε εδώ. Και κερδίζει και ο Γουτς ένα φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών και αυτός. Νομίζω είναι η πρώτη φορά, όχι η δεύτερη φορά που πάει παίκτης της ΕΘΑ. Είχε πάει και ο Μπρουξ νωρίτερα σε ένα καλάθι και φάουλ που είχε πετύχει. Σειρά του Γουτς. Ακούτε και τους φίλους της ΑΕΚ που κάνουν την εμφάνισή τους και αυτοί. Ετοιμάζουν και το πανό τους. Το που λέγαμε νωρίτερα, είχαν πάει να δουν το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας τους με τον Αποέλ. Τελείωσε και δίνουν το παρόν τους στον τελικό. Εδώ βλέπετε και εσείς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το πανό των φίλων της ΑΕΚ. Τάσιτς περνάει στον Μπίξ, πολύ ωραία, οι δύο ψηλοί συνεργάζονται, 37-24. Ο Βίτσε αφήνει στον Χόλιμον.
σουτάρει για τρεις, αστοχή, ριμπάουντ από τον Τάσιτς. Όχι, δεν είναι καλές προσπάθειες αυτές που παίρνει η ΕΘΑ. Το βλέπουμε από την αρχή. Αυτό που λέμε τραβηγμένες από τα μαλλιά. Ο Γκίψον τώρα σε τρίποντο. 40, η ανισορροπία στο transition, Αντώνη. Κακή επιστροφή. Παίκτης ελεύθερος. Σουτ και η διαφορά στους 16 πόντους. Και νέο ταϊμάτ από τον κύριο Μπιτζάνη. Πάμε σε break. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία, 40-24, η διαφορά στο συν 16 για την ΑΕΚ που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εδώ σε αυτό το Final Four παρουσιάζεται συγκεντρωμένη στο στόχο της, απόλυτα αποτελεσματική, έχει δημιουργήσει μια διαφορά που μπορεί κάποιος άνετα να τη χαρακτηρίσει ασφαλείας. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από την ΕΘΑ. Εμείς προσωπικά θέλουμε να υπάρξει για να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αλλά βέβαια σίγουρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα περιμένουν πώς και πώς να σηκώσουν αυτό το τρόπο να πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση του κυπέλου. Ο Μπρουκς έτοιμος για την επαναφορά. 5 και 13 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπρουκς. Πρέσ τη ΑΕΚ σε όλο το γήπεδο, δεν σταματάει. Θέλει να βγάλει εκτός ρυθμού τελείως την ΕΘΑ και να εξασφαλίσει ουσιαστικά πολύ νωρίς το φετινό τρόπαιο. Ο Μπρουκς ξανά στην επαναφορά. Αυτή τη φορά θα βρει τον Βίτσε. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια και τον Μπίξ να στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Βίτσε. Ο Μάρτιν θέλει να πάει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση. Καλάθι και φάουλ. 40-26. Το Μάρτιν. Ο οποίος βάζει το πρώτο του καλάθι. Μετά από δύο άστοχες προσπάθειες. Δεύτερο φάουλ για τον Μπίξ. Αστοχή στη βολή ο Μάρτιν, αλλά... Μπήκε ο ίδιος μέσα. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι πήγαινε έξω η βολή του. Μπήκε γρήγορα μέσα. Και ο Σκούνελες είδε την παράβαση. Και ο Μπίξ θα επαναφέρει στον Ντουρέν. Έχουμε δει πολύ ώρα τον Σέρσεϊ στον πάγκο από πλευράς ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Η ΑΕΚ παίζει αρκετά καλά σε αυτό το διάστημα με τον Μπίξ και τον Τάσιτ στο παρκέ. Να εδώ ο Μπίξ. Αποφεύγει τον Γούτσον, σταματάει ο Μάρτιν. Ωραία φάση εδώ. Ο Μάρτιν που διάβασε την κίνηση του Μπίξ. Ήρθε πολύ ωραία στη βοήθεια, ναι. Είδαμε γιατί βγήκε πολύ έξω ο Γούτς. Έχει αργά πόδια, δεν μπορεί να παίξει ένας έναντι ενός, αλλά ο Μάρτιν βοήθησε πολύ καλά και έγινε... Μάλιστα η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Ναι, ναι. Έληξε ο χρόνος, έληξε ο χρόνος. Εδώ ο Σιζόπουλος πήγε στον πάγκο. Στη θέση του Παντελή επέστρεψε. Ο Παντελή που όλο αυτό το διάστημα δεχόταν κάποιες βοήθειες εδώ στον πάγκο της ΑΕΚ από τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας. Δεν ξέρουμε αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα κάνει φάουλ ο Ιάκωβος Παντελή. Δεν του άρεσε η απόφαση αυτή του διαιτητή. Κύριου Καρακατσούνη. Κωνσταντίνου στην επαναφορά. Αφήνει στον Βίτσε, ο Ντουρέν κοντά του. Ο Γουτς για κάποιο σκριν. Ο Βίτσε καλός χρησής της μπάλας. Σηκώνει που σε κανέναν, αλλά η μπάλα ξαναφτάνει σε αυτόν. Και ο Μπρουκς σουτάρει για τρεις, μέσα. Είναι πάρα πολύ καλό σούτερ ο Μπρουκς. Ένα μικρό 5-0 για την ΕΘΑ, η οποία κλείνει την διαφορά στους 11. Ο Ντουρέν είναι κοντά του και ο Τάσης ζητάει μπάλα, την παίρνει με τον Μάρτιν εκεί. Θέλει να τον παίξει ένα εναντίον ενός, γυρίζει σουτάρι αστοχή, ο Μπρουκς μαζεύει το rebound. Τάσης νομίζω έχει κουραστεί, Αντώνη.
Και η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει αυτό το σχήμα με τα δύο forward για ψηλούς με το χαμηλό σχήμα. Βουίτσε από μακριά για τρεις αστοχή. 40-32, 8-0 ανοίγει το σερί η ΑΕΚ και αμέσως time out από τον κύριο Κουκούρη. Νομίζω θα παραμείνουμε εδώ. 3-31 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έβγαλε αντίδραση αυτό που λέγαμε ότι θα δούμε αν θα βγάλει. Δύο πολύ μεγάλα σου τώρα τρίποντο και αυτό έγινε, ήταν και τα δύο, το πρώτο τουλάχιστον που θυμάμαι του Μπρουκ σαν ελεύθερο. Θα τα ψάξει αυτά σου, δεν υπάρχει και επιλογή να μπαίνει μπάλα συνέχεια μέσα, ειδικά τώρα αν η ΑΕΚ επιλέξει να χρησιμοποιήσει κάποιον από τον Τρισόκα ή τον Σέρση, μέσα στο παιχνίδι, η ΑΕΚ επαναπαύτηκε, δεν γύρισε την μπάλα όπως έπρεπε, πήγε σε μεμονωμένες προσωπικές ενέργειες των παικτών, δεν τις βγήκε γιατί η άμυνα της ΕΘΑ έδωσε τις βοήθειες όπως έπρεπε και έχουμε τώρα η διαφορά να έχει πάει στους 8 πόντους και να ξανά έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι. 3-31 λοιπόν για το τέλος του ημιχρόνου, οι δύο ομάδες που επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time-out που πήρε ο κύριος Κουκούρης. Βλέπετε τον Ντάσιτς να τα λέει με τον Τζόζο Γκαρσία. Και συνεχίζει να τα λέει εκεί με τον βοηθό προπονητή της ΑΕΚ. Εδώ ο κύριος Κουκούρης. Κύπελο ζητάει ο κόσμος της ΑΕΚ. Ντάσιτς περνάει ωραία κάτω από το ρακέτα. Θα στοχίσει όμως. Θα στοχίσει και στο η προσπάθεια για follow. Ο Μάρτιν πήρε το rebound, το Βουίτσε τώρα. Ο Κωνσταντίνου είχε πάρει θέση για κάποιο σούτ, αλλά ήταν κοντά του και ο Παντελή. Και ο Βουίτσε το διάβασε αυτό, δεν του πέρασε την μπάλα. Ο Βουίτσε θα περάσει έξω στον Μπρουξ. Αυτό θα πάει προς τα μέσα με το δεξί, με το αριστερό θα βρει στο χέρι την μπάλα στο καλάθι. Αστοχή ο Βουίτσε στο επιθετικό rebound. Καλάθι. Πάλι καρίσιο καλάθι από τον Βουίτσε, ο οποίος σχεδόν πέφτοντας έκανε το 40-34 και η ΕΘΑ έκανε ένα 10-0. Θα υπάρξει τώρα η απάντηση από την ΑΕΚ. Παντελή θα πάρει φάουλ από τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, ο Αντώνη έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Έχει αποδιοργανώσει ουσιαστικά τα point για τη ΑΕΚ με τη σκληρή. Αν είναι πολύ σκληρός παίκτης στα όρια του αντιαθλητικού και αυτό τους έβγαλε λίγο από τη συγκέντρωσή τους, θα λέγαμε. Ο Τάσιτς πάει στον πάγκο. Είναι ο Σέρση μέσα. Ο Σέρση επέστρεψε. Ναι. Ο Gibson έπαιξε πολλά λεπτά ο Τάσιτς και συνεχόμενα, ναι. Φάνηκε ότι είχε μια κούραση. 17 λεπτά περίπου. Εδώ βλέπουμε τον Ντουρέ να βρίσκει διάδρομο. Φτάνει μέχρι το καλάδι, 42-34. Σταματάει αυτό το σερί της ΕΘΑ. Κρατάει την διαφορά στους 8 πόντους. Μπρουκς. Ο Μάρτιν κάνει μια ωραία κίνηση, αστοχή όμως. Ο Γούτσο rebound, καλάθι και φάουλ. 42-36 με τον Γούτς να βάζει τον έκτο του πόντο. Και τρίτο φάουλ για τον Σέρση, Αντώνη. Τρίτο φάουλ για τον Σέρση, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα. Ο κύριος Κουκούρης τον κρατάει στο παρκέ. Ο Γούτς και ο Μάρτιν έχουν καταφέρει να φθείρουν τους ψηλούς της ΑΕΚ αντί να γίνει το αντίθετο που λέγαμε και στην αρχή. Όντως, τρία φάουλ έχει ο Σέρσεϊ, δύο ο Μπίξ, δύο ο Τρισόκας και ακόμα δύο ένας γκάρντ ο Παντελή. Ο Γούτσα βάλει και την βολή, 42-37. Η διαφορά έχει πέσει στους 5. Ο Μπίξ στον Παντελή. Κωνσταντίνου κοντά του. Γκίψον. Ωραία κίνηση από τον Gibson, ο οποίος όμως δεν θα κάνει καλό τελείωμα. Εκεί είναι ο Σέρσε όμως να σώσει την κατάσταση. Ίσως ήταν και λίγο φάουλ. 44-37. Άφησε πλεονέκτημα. Μάλλον. Βουίτσε. Μάρτιν. Βάζει πλάτη τον Μπίξ. Και ωραία κίνηση. Αστοχή. Επιθετικό rebound. Δεύτερη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Καλύτερα που αστόχησε κατά μία έννοια. Την πρώτη φορά. Πηγαίνει συνεχώς η ΕΘΑ, Αντώνη, με ατομικές ενέργειες των παιχτών. Βλέπουμε ότι στην πρώτη-δεύτερη πάσα ο
ο παίκτης και οι παίκτες της ΕΘΑ θα... τρέχουν για τις αλλαγές, τρόμαξαν, νόμιζα έγινε κάτι στο γήπεδο και δεν βλέπουμε και καλά. Ναι, είναι το τρίτο φάουλ του Biggs. Η ΑΕΚ μεταφέρει καλύτερα την μπάλα στην επίθεσή της, δημιουργεί μέσα από τα συστήματά της. Από την άλλη όμως η ΕΘΑ αυτή τη στιγμή είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό που δεν βγήκε στην αρχή γίνεται τώρα. Βγαίνει και ο Biggs και ο Σέρση που έχουν από τρία φάουλ. Και ο Τάσης εφεσμένα στον αγώνα. Ο Τάσης σηκώθηκε μαζί με τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Τώρα είναι το πιο λογικό, θα λέγαμε, σχήμα που έχει η ΑΕΚ μέσα. Διαφορά στους 4, 44-40. Αυτό το έμεσο τρίποντο που πέτυχε ο Μάρτιν. Καλάθι και φάουλ. Ο Γκίψον έκανε και μια κίνηση ότι που είναι στις παίκτες του. Εδώ εύκολα θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι ο Τάσιτς. 46-40. Ο Τάσιτς που φτάνει τους 13 πόντους. Μάλιστα αυτό είναι το πρώτο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος. Όντως έχει μία στις 7 προσπάθειες. Ήταν 2-3 επιθετικά που έπαιρναν και τα έκανε από κάτω. Πάνω γι' αυτό έγινε τόσο πολύ. Είχε 3 συνεχόμενα σε κάποια φάση. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των παικτών της ΕΘΑ. Ο Μπρουξ αφήνει στον Βίτσε. Ξανά ο Μπρουξ. 8 δευτερόλεπτα 7 τώρα για την επίθεση της ΕΘΑ. Μπρουξ αποφεύγει τον Τρισόκα, θα φτάσει στο καλάθι, 46-42. Χειροκροτήματα τώρα από την άλλη πλευρά, από τους φίλους της ΕΘΑ. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο Ελευθερία. Παντελή, 38 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Παντελή θα πάρει φάουλ από τον Κωνσταντίνου. Τέταρτο ομαδικό για την ΕΘΑ, δεν έχει ακόμα βολές η ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά από το επόμενο. Εδώ να δούμε την αλλαγή ο Χρήστου στο παρκέ στη θέση του Χόλιμον, του Βίτσε, διορθώνω. Είδατε εδώ το Βίτσε, πήγε στον πάγκο. Δίπλα και ο πρόεδρος της ΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνου. Πάντα δίπλα στην ομάδα. Ντουρέν. Φοντάσει τη γωνία, αυτός δεν αποφεύγει τον Μάρτιν. Βγάζει έξω τον Τουρέν. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης ΑΕΚ. Ο Τουρέν αποφεύγει τον αντιπαλό του, σουτάρει αστοχή. Rebound από τον Woods. Αφήνει την μπάλα στον Μπρουξ. Τελευταία επίθεση θα είναι για την ΕΘΑ. Που θα έχει την ευκαιρία να κλείσει λίγο ακόμα διαφορά. Για να πάνε οι δύο ομάδες με τη διαφορά στο καλάθι. Εάν φυσικά ευστοχήσει η ΕΘΑ. Κράτομαι. Μάρτιν θα πάρει φάουλ και θα έχει βολές. Από το Τάσιτς ο φάουλ, το πρώτο του μόλις. Δεν λέω μόλις γιατί οι υπόλοιποι ψηλοί της ΑΕΚ έχουν από 2 και πάνω. Ο Γουτς πάει στον πάγκο. Στη θέση του έχει περάσει ο Παναγιώτου. Και πάμε για τις βολές. Α, και ο Παπαμιχαήλ έχει περάσει στο παρκέ. Βολές του Μάρτιν. Θα ψοκίσει την πρώτη. 46-43. Μέσα και η δεύτερη. 46-44. Με νέες αλλαγές. Σταυρινίδης στο παρκέ στη θέση του Μάρτιν. Τάσιτς θέλει να επαναφέρει. 3 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ από τον Μιχαήλ. Είχε να δώσει ένα. Δεν είχε, όχι, όχι, ήταν το πέμπτο φάουλ αυτό. Άρα κακό φάουλ αυτό για την ΕΘΑ. Βολές για τον Παντελή. Θα απομείνουν και 2 δευτερόλεπτα όμως για την ΕΘΑ. Αν θα προλάβει να κάνει κάτι. Πάμε για τις βολές του Παντελή. Αποσύρει τον Χρήστο, βάζει τον Βίτσε ο κύριος Μιτζάνης και ο Χόλιμον. Αλλά να δούμε στη θέση ποιου του Μπρουξ. Στη θέση του Μπρουξ ο Χόλιμον. Και πάμε για τις βολές του Ιάκωβου Παντελή. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, βάζοντας και τον πρώτο του πόντο παράλληλα. 47-44.
Δεν έχει κάνει κάποια προσπάθεια βέβαια. Εκτός από αυτή τη βολή. Μέσα και η δεύτερη, 48-44. Στα δύο δευτερόλεπτα η επίθεση της ΕΘΑ. Χόλιμον υποδέχεται την μπάλα, θα σηκωθεί μπροστά στον Τουρέν. Η μπάλα βρίσκει στο Στεφάνι, δεν θα καταλήξει όμως μέσα. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. 48-44 μεταξύ της ΑΕΚ και της ΕΘΑ για τον 50ο τελικό του Κυπέλλου Κύπρου. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε 2 με 3 λεπτά για να πούμε κάποια πράγματα, κάποια στατιστικά του αγώνα και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες. Έχουμε επιστρέψει στο Ελευθερία, εδώ με τον coach τον Γιάννη τον Λίβανο, με τον οποίο θα αναλύσουμε κάπως το παιχνίδι, τόσο με τη βοήθεια των στατιστικών, όσο και με το ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, coach. Είπαμε στην αρχή ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Αυτό για 15 λεπτά περίπου φαινόταν ξεκάθαρα μέσω γήπεδο. Η ΕΘΑ όμως έκανε αυτό που δεν έκανε σε όλη τη διάρκεια, ήταν αυτό δηλαδή να πάρει τα rebound. Όπως βλέπουμε μέσα σε περίπου 7-8 λεπτά υπερτριπλασίασε τα rebound της, πέρασε μάλιστα πάνω, έχει αυτή τη στιγμή περισσότερα rebound από την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να μπορέσει να τρέξει πιο εύκολα στο transition, να κυκλοφορήσει την μπάλα, να πατήσει την μπάλα μέσα στο post, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει κάποια ελεύθερα shoot. Η παρουσία των δύο forward της ΑΕΚ μαζί με στο παιχνίδι, δηλαδή του Τάσιτς και του Μπίξ, ήταν αυτή που έδωσε την ευκαιρία στην ΕΘΑ να παίξει αυτό που λέμε να βάλει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Από την άλλη, η ΑΕΚ ήταν πολύ φλιαρή, μετακινούσε με την μπάλα, προσπαθούσε να κουράσει την άμυνα της ΕΘΑ, δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να, ουσιαστικά να είναι αποτελεσματική στα σημεία που έπρεπε για να τελειώσει, που λέμε σε εισαγωγικά το παιδί, να έχει κανένα παιχνίδι μπάσκετ δεν τελειώνει τόσο νωρίς. Κλειδί για μένα, όσο και να ακουστεί περίεργο, είναι η παρουσία του Κωνσταντίνου μέσα στο παιχνίδι, ο οποίος με την πολύ σκληρή του άμυνα δυσκόλεψε πάρα πολύ τα αντίπαλα πόντια. Τους έβγαλε εκτός ρυθμού. Είναι ένα σημείο, είναι μια πολύ βασική λεπτομέρεια που πιστεύω ότι άλλαξε κατά πολύ το ρυθμό του αγώνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με αυτό που λες, έτσι και βλέποντας έτσι κάποια στατιστικά πάνω σε αυτό, στην αλλαγή του τρόπου της άμυνας της ΕΘΑ, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχει ρίξει τα ποσοστά της ΑΕΚ σε ευστοχία, ήταν γύρω στο 67%, έχει πέσει το 55%, μιλάω μέσα εντός παιδιά σουτ, ενώ η ίδια έχει αυξήσει τα δικά της από το 30% που ήταν, έχει φτάσει στο 49%. Από την άλλη τα ποσοστά στο τρίποντο δεν έχουν πέσει, η ΑΕΚ σουτάρει με 70% σχεδόν, με 67%, που είναι ένα υπερφυσικό θα έλεγα νούμερο, δεν γίνεται να τελειώσει η ομάδα, άμα τελειώσει με 70% δεν χάρισε από κανένα, με τον Ολυμπιακό να έπαιζε η ΑΕΚ δεν θα έχανε. Αλλά δεν επιχείρησε πάρα πολλά. Ενώ ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω είχε 4 στα 5, αν δεν κάνω λάθος. Δεν επιχείρησε τόσο πολλά όσο θα τη έδινε ίσως η ψυχολογία που είχε από τα εύστοχα τρίποντα. Σωστό. Αντίστοιχα, η ΕΘΑ έχει 3 στα 10. Έχει μαζέψει η ΕΘΑ 8 επιθετικά rebound επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Από τις οποίες έχει κάνει και 10 πόντους από αυτά τα. Και νομίζω ήταν και 2 goal foul που έβαλε στη διάρκεια που μείωνε, διαφορά. Ήταν επιθετικά foul σε δικά τους, άστοχα σουτ, επιθετικό rebound και καλά και foul. Η δεύτερη ευκαιρία, φυσικά η δεύτερη ευκαιρία είναι πολύ σημαντική και αυτό που λέμε εμείς οι προπονητές είναι ότι πρέπει να κάνουμε τα καλά block out, ούτως ώστε να μην δούμε τις δεύτερες ευκαιρίες, γιατί όταν παίρνει ο αντίπαλος επιθετικό rebound, βρίσκει την άμυνά μας σε κακή ισορροπία. Σωστό. Και με αποτέλεσμα να βγει κάποιο ελεύθερο σουτ ή να γίνει κάποιο λάθος και κάποιο καλάθι κεφάλου, όπως έγινε τώρα και με στην περίπτωση της ΕΔΑ και της ΑΕΚ. Ωραία, εμείς θα δώσουμε και τους πόντους των δύο ομάδων. Ο Σέρσεϊ έχει 8 και ο Ντουρέν, 4 ο Μπίξ, 6 ο Σιζόπουλος, 13 ο Τάσιτς, 7 ο Γκίψον και 2 ο Παντελή από πλευρά ΑΕΚ. Από πλευρά ΕΘΑ ο Βίτσε 14, 2 ο Χόλιμον, 7 ο Μάρτιν, από 2 ο Παπαμιχαήλ και ο Παναγιώτου, 7 ο Γουτς και 10 ο Μπρουξ. Να κάνουμε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. We'll be right back.
έχουμε επιστρέψει στο Ελευθερία. Εδώ σε περίπου 2-2,5 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Εδώ βλέπετε και τις παίκτες της ομάδας του βόλεϊ της ΑΕΚ που έχουν έρθει και αυτές εδώ στο Ελευθερία για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας της Λάρνακας για την κατάκτηση αυτού του τροπαίου, το κύπελο, το 50ο τρόπαιο που θα δοθεί σήμερα απόψη στον νικητή. Αντίστοιχα βλέπετε εικόνες από απέναντι, από την κερκίδα της ΕΘΑ. Οι δύο ομάδες οι οποίες τις χωρίζει 4 πόντους, 48-44, μετά το πρώτο το ημίχρονο. Μαζεύονται σιγά σιγά στους πάγκους οι παίκτες για να πάρουν τις οδηγίες πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ένας τελικός ο οποίος φάνηκε ότι θα τον πάρει εύκολα η ΑΕΚ με την εικόνα που είχε στα πρώτα περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια όμως η ΕΘΑ ανέβασε στροφές, βελτίωσε την άμυνά της. Έγινε πιο εύστοχη από ό,τι ήταν σε εκείνο το πρώτο σημείο και κατόρθωσε να μειώσει τη διαφορά στους 4, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να δούμε τι μας επιφυλάσσουν το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Βέβαια εδώ τον πάγκο της ΑΕΚ, τον κύριο Κουκούρη, να δίνει τις οδηγίες του στους παίκτες στην πεντάδα που θα ξεκινήσει την αναμέτρηση. Εδώ κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του τελικού. Εδώ ο Γουτς. Στην αρχή του παιχνιδιού είναι αυτές. Εδώ ο Σέρσεϊ. Ο Γκίψον με αυτό το ανάποδο lay-up. Ο Σέρσεϊ εδώ ξανά, ο οποίος ξεκίνησε έχοντας τους 6 από τους 8 πόντους της Πετρολίνα ΑΕΚ. Εδώ και αυτό το σουτ που έκανε το μακρινό. Στη συνέχεια τα ενία τα πήρε ο Τάσιτς, τον βλέπετε εδώ. Και η ΑΕΚ ξέφυγε σε εκείνο το σημείο μέχρι και με 16 πόντους. Είχε κάνει το 40-24. Στη συνέχεια η ΕΘΑ βρήκε τον τρόπο και επέστρεψε. Οι δύο ομάδες είναι στο παρκέ, έτοιμες για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπετε τον κύριο Κουκούρη να τα λέει με τον Μπίξ. Δίπλα και ο Σέρση παρακολουθεί την συζήτηση. Ο Γκίψον θα επαναφέρει και το παιχνίδι μας συνεχίζεται. 48-44, ο 50ος τελικός του κυπέλου Κύπρου. Εδώ ο Σιζόπουλος. Ο Γκίψον σουτάρει για 2. Όχι, 3 είναι. 51-44, αμέσως ο Γκίψον σκοράρει για την ΑΕΚ και την βάζει ξανά σε απόσταση ασφαλείας. Μάρτιν με τον Τρισόκα θα το ποστάρει, τον βάζει μέσα. Θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, ο Τρισόκας τον έβγαλε τελικά εκτός φάσης. Με τη λήξη του χρόνου άστοχο σούτ από τον Τρισόκα. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κωνσταντίνου. Βλέπετε, υπήρξε παραλίγο να γίνει μια παρεξήγηση, αλλά νομίζω αμέσως έληξε ο χρόνος. Δεν... Εδώ βλέπουμε ξανά τους δύο παίκτες και αμέσως αγκαλιάζονται. Ως μη γενόμενη η φάση. Ο Γκίψον στην επαναφορά, πηγαίνει ο Τρισόκας και ζητάει συγγνώμη και από τον πάγκο της ΕΘΑ. Μια πολύ ωραία κίνηση από τον Παναγιώτη τον Τρισόκα, πολλά χρόνια αρχηγός της Εθνικής Κύπρου. Αποσύρθηκε πέρσι, αφήνοντας τη θέση του σε νεότερα παιδιά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τρισόκα να αφήνει στον Γκίψον, ο οποίος νόμιζε έκανε βήματα. Ναι, όντως. (Συσχελίδι) 51-44.
Στην ΕΘΑ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο όπως έχει ξεκινήσει και το πρώτο, περίπου. Το δεύτερο δεκάλεπτο πιο σωστά. Γιατί στο πρώτο είχε ξεκινήσει με ένα 5-0, στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ αστόχησε ο Βίτσε, ο Τρισόκας παίρνει το rebound. Θα πάρει και φάουλ. Από ποιον? Από το Βίτσε. Με πολύ πάθος και πολύ μαχητικότητα ο Παναγιώτης, ο Τρισόκας. Είδαμε εδώ το φάουλ. Στην προσπάθεια του Τρισόκα να περάσει την πάσα του. Ντουρέν πιέζεται. Αυτή την ασφυκτική πίεση που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ναι, δυσκολεύει ίσως κερδίσει δευτερόλεπτο, σας κάνω τώρα. Ο Ντουρέν βρήκε τον τρόπο, βρήκε ένα screen και κάνει το 54-44, διαφορά στους 10. Ο Τρισόκας κάνει νόημα στους φίλους της ΑΕΚ να φωνάξουν πιο δυνατά. Κωνσταντίνου θα πάει μέχρι μέσα, θα προτιμήσει να πασάρει στο Μάρτιν, θα κλέψει ο Τρισόκας. Ντουρέν στον ευθυνιασμό με τον Τάσιτς, φάουλ. Ζητάνε αντιαθλητικό από τον πάγκο της ΑΕΚ, δεν έχει δώσει κάτι τέτοιο διαιτητής. Βγήκε πολύ όμορφο ο ευθυνιασμός εδώ. Βλέπουμε ξανά το φάουλ που κέρδισε από τον Woods. Ο Ντανίλο Τάσιτς, πρώτο φάουλ του Woods, δεν ανησυχεί ακόμα. Ο Τάσιτς, ο οποίος έχει 13 πόντους και 5 rebound. Θα βάλει την πρώτη βολή, 55-44. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει ένα 4-0. 8-0 τώρα. 8-0. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και σε συνδυασμό με δύο καλάδια, τις δύο βολές που είχε βάλει ο Παντελής στο τέλος του ημιχρόνου, γίνεται ένα 10-0 σερί. 56-44. Βίτσε. Ο Μάρτιν θα χάσει την κατοχή. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Στην αρχή ο κύριος Καραγατσούς έκανε κίνηση να δείξει ΕΘΑ. Η κυρία Τσαρούχα όμως ήταν αυτή που το πήρε πάνω της και έδωσε την μπάλα. Δυνάμωσε πάρα πολύ την άμυνα της η ΑΕΚ, Αντώνη, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η ΕΘΑ, να πηγαίνει σε λάθη και να φεύγει σε εφηδιασμούς και σε γρήγορες επιθέσεις. Και φυσικά και τα σούτ των τριών πόντων. Παραμένει το υψηλό ποσοστό. Υψηλό σκορ πάντως για τελικό, Αντώνη. Πολύ υψηλό σκορ και θα συνεχιστεί έτσι από ό,τι βλέπω. Η ΑΕΚ έχει 8 στα 11 σου τριών πόντων, 72%. Ασύλληπτο. Τρισόκας. Ντουρέν. Ο Γκίψον με τον Μπρουξ. Για να τον περάσει ο Γκίψον. Έχει αργήσει πολύ εκεί. Δεν είναι το χρόνο, δεν τον είδε. Η πάσα του προς τον Σιζόπουλο ήταν εκτός χρόνου. Παραμένει το 56-44. Δεν έχει σκοράρει ακόμα η ΕΘΑ στο δεύτερο ημίχρονο. Σχεδόν 3 λεπτά έχουν κυλήσει σε αυτό. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για πολύ χρόνο, περίπου σχεδόν 5 λεπτά, είχε μείνει άποντη. Μπρουξ. Στάρει τώρα για 3. Αστοχή, το rebound από τον Ντουρέν. Ο οποίος πάει σε αυτό το coast to coast και θα κάνει το 58-44. Το σερί ανεβαίνει στο 12-0 και ο κύριος Μπιτζάνης θα αναγκαστεί να πάρει time out. Πάμε σε διαφημίσεις.
επιστρέψαμε στο Ελευθερία. 58-44 η ΑΕΚ με ένα 10-0 σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ελεύθερες βολές του Ιάκωβου του Παντελή στο τέλος του πρώτου ημικρόνου, έχει φτάσει ένα συνολικό 12-0 σερί. Έχει ανεβάσει διαφορά ξανά στους 14 πόντους. Με την ΕΘΑ να έχει μείνει άποντη σε όλη αυτή τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως έλεγε νωρίτερα και η Γιάννη, έχει εντείνει την άμυνά της. Έχει μπλοκάρει πάρα πολύ ο Γουίτσε, γιατί τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά. Είναι ο εγκέφαλος ουσιαστικά της ΕΘΑ, αυτός ο παίχτης. Εδώ ο Γουίτσε, ο ξεπερνάει τον Τουρέν. Βρήκε μπροστά τον Τρισόκα, τον κυνηγάει ο Τρισόκας μέχρι έξω, του κάνει φάουλ. Και... ενώ για ακόμη μία φορά η ΕΘΑ δεν ξεκίνησε να παίξει κάποιο σύστημα, πήγε πάλι σε μία προσωπική ενέργεια, ανοιχτά οι υπόλοιποι για να κατορθώσουν σκοράρια. Είδαμε το πάθος του Τρισόκα, ο οποίος επιβράβευσε τον διαιτητή για την απόφασή του να σφυρίξει το φάουλ. Βουίτσε σουτάρει για τρεις, η μπάλα καταλήγει στο διχτάκι. 58-47, το πρώτο καλάθι της ΕΘΑ στο τρίτο δεκάλεπτο, θα είναι αυτό το τρίποντο του Βουίτσε. Σταματάει το σερί της ΑΕΚ, μειώνει στους 11. Γκίψον αφήνει στον Τρισόκα, αυτός αμέσως θα σκοράρει. 60-47, ο Τρισόκας βάζει το πρώτο του καλά στο τελικό. Βουίτσε χάνει από τον Γκίψον. Γκίψον που αφήνει στον Τουρέν, πολύ ωραία. Δεν γίνεται όταν κρατάς τόσο πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια σου. Είναι μοιραίο να γίνει και το λάθος, είναι μοιραίο να κουραστείς, ειδικά μέσα από την πίεση που ασκεί η ΑΕΚ. Ο Τουρέν, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους, όσους έχει και ο Τάσιτς. Ακολουθεί ο Γκίψον με 10, ο Παπαμιχαήλ. Θα πάρει φάουλ από τον Γκίψον, νομίζω σε αυτή τη φάση. Τον Τουρέν, ο Τουρέν είναι. Όχι, ο Γκίψον. Πρώτο φάουλ για τον Γκίψον και ο Βουίτσε έτοιμος να επαναφέρει από το πλάι. Από Μιχαήλ δεν μπορεί να βγει από τα σκριν, θα το κάνει ο Γουτς, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα στον Βουίτσε. Νέο τρίποντο από τον Αμερικανό, εύστοχο γι' αυτό, 62-50. Όπως φαίνεται η ΕΘΑ θα ζήσει και θα πεθάνει με τον Βουίτσε. Εκτός αν πενταχτεί ξανά ο... Σίγουρα πρέπει να πάρει και άλλα πράγματα και από τους υπόλοιπους παίκτες. Αν θέλει να έχει τύχη δηλαδή, γιατί με ένα παίκτη να σκοράρει, να δημιουργεί, δεν γίνεται. Εδώ είδαμε μία άστοχη ενέργεια του Γκίψον. Έχουμε τον Σέρση να επιστρέφει στο παρκέ για την ΑΕΚ. Ο Τρισόκας πάει στον πάγκο. Ποιος δέχεται και έντονα τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Βουίτσε θα αφήσει στον Χόλιμον, σουτάρει αυτός κακό σουτ, rebound από τον Τουρέν, φάουλ από τον Χόλιμον. Χόλιμον ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ο Γκίψον πάει στον πάγκο. Παντελή. Τουρέν. Παντελή. Ο Τάσιτς έχει τον Μάρτιν κοντά του, τον αποφεύγει, βγήκε ο Γουτς πάνω του, αστόχης ο Τάσιτς. Ο Γουτς μάζεψε το rebound, είδε ωραία τον Μάρτιν ο Γουίτσε. Και θα κάνει το 62-52, ένα μικρό σερί 5-0 για την ΕΘΑ. Παίρνει τη διαφορά στους 10. Παντελή, ωραία η προσποίησή του. Βγάζει έξω στον Τάσιτς που σουτάρει για 3. Τα τρίποντα τα βάζει ο Τάσιτς. Είναι και πρώτο σκόρ του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι ο Γουίτσο ο πρώτο σκόρ του αγώνα. Με 20-18 έχει ο Τάσιτς. Ο Τάσιτς, ο οποίος έχει 4-4 τρίποντα και 1-7 δίποντα. Μπάλα χαμηλά στον Γουτς, ο οποίος αποφεύγει τον Παντελή. Ο
Τάσιτς πήγε να τον σταματήσει, σφύριξε φάουλ η κυρία Τσαρούχα από τον Τάσιτς. Δύο βολές για τον Γκούτσι, θα δούμε ξανά τη φάση. Δεν μπόρεσε να καρφώσει ο Τάσιτς, πήρε όμως το φάουλ. Δύο βολές και είναι το δεύτερο φάουλ και για τον Τάσιτς. Τρία έχει ο Σέρση, τρία έχει ο Πίγκς, τρία έχει ο Τρισόκας. Στη στάση στον πάγο της ΕΘΑ για να μην σηκώνονται οι παίχτες. Τα ακούνε και από τον κύριο Μπιτζάνη για αυτό το θέμα. Τρία και 31 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα κάποιες διαβουλεύσεις των διαιτητών με την γραμματεία νομίζω αφορούν το χρόνο. Τα σφυρίγματα που ακούτε δεν είναι για κάποιες αποδοκιμασίες, είναι για να σηκώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ τα χέρια τους για να πούνε κάποιο σύνθημα. Μην απορείτε δηλαδή με τα σφυρίγματα που ακούτε. Πάμε για τις βολές του Woods. 65-52 το σκορ. Ο Woods, ο οποίος έχει 7 πόντους στο παιχνίδι. Εύστοχος την πρώτη βολή. Ο Γουτς που θα κάνει το 65-53. Θα βάλει και την δεύτερη, 65-54. Οι οποίες και οι δύο ομάδες είναι σχεδόν αλάθαστες, Αντώνη, από την γραμμή των βολών. 100% νομίζω η ΑΕΚ και στο 90% η ΕΘΑ. Έχει 7 στις 8 στις 9 η ΕΘΑ, μα την τελευταία. Ένα φόλο από τον Πεντελή δεν θα ευστοχήσει, παλεύει να πάρει και την μπάλα, θα τα φέρει ο Χόλιμον, θα γίνει αποδέκτης. Με το πόδι ο Σιζόπουλος σταματάει την προσπάθεια, την πάσα του Χόλιμον προς τον Μάρτιν. Χόλιμον έτοιμος για την επαναφορά. Ο Βίτσε, Μπρουκς ψηλά για ένα σκριν, δεν θα το δώσει. Μάρτιν με τον Τάσιτς του τάρι για τρεις ο Μάρτιν, να στοχεί. Ριμπάνε το Σέρση εκεί που ήταν τέλος μόνος του, πήδηξε και ψηλά. Σιζόπουλος δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Έχει τον Βουίτσι κοντά του, τον αποφεύγει. Προλαβαίνει ο Βουίτσι, ξαναβγαίνει μπροστά του. Τάσιτς, Σιζόπουλος παίζουν ωραία μεταξύ τους. Αυτός βρίσκει το Σέρση, θα πάρει φάουλ από τον Παπαμιχαήλ. Πολύ ωραία συνεργασία κατά το καλά των δύο ψηλών. Δύο βολές για τον Σέρση. Το ξανά. Τρίτο φάουλ του Παπαμιχαήλ. Σέρση βάζει την πρώτη βολή. 66-54. Σέρση που σουτάρει με ένα ποσοστό 61,7% στο πρωτάθλημα από τη γραμμή των βολών. Βάζει και τη δεύτερη, 67-54. Να λοιπόν και ο Πέτροβιτς. Τόμισλαβ Πέτροβιτς επιστρατεύεται για το σημερινό τελικό. Ο Πέτροβιτς που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο δεν αγωνίστηκε για να προστατευτεί με την ένωση. Σήμερα τον χρησιμοποιεί ο κύριος Κουκούρης. Πολύτιμο εργαλείο με όλη τη σημασία της λέξης. Και αναγκάζεται, θεωρώ, να το χρησιμοποιήσει, καθώς έχουν βαρυφορτωθεί οι ψηλοί του με φάουλ. Χόλιμον ήταν στη γωνία, έχει κλειστεί από δύο παίκτες, θα τον σταματήσει ο Σιζόπουλος. 6 δευτερόλεπτα για την ΕΘΑ. Η άμυνα της ΑΕΚ σε κάποιες φάσεις είναι πραγματικά για σεμινάρια. Βίτσε βγαίνει από τα σκριν. Σουτάρει για τρεις από μακριά και ευστοχή. Τρομερός ο Βίτσε. 67-57 με τον Αμερικανό να φτάνει τους 23 πόντους. Ξαναέβαλε ένα τέτοιο μακρινό τρίποντο και στο πρώτο ημίχρονο. Παντελή αφήνει στον Σέρσεϊ, αυτός αστοχή. Πήγα να πω ότι φτάνει εύκολα σε ένα καλάθι, αλλά να. Ο Βίτσε συνασύστον Γουτς, ο οποίος μειώνει στους 8. 67
59. Νέο μικρό σερί της ΕΘΑ 5-0. Και αμέσως time out από τον κύριο Κουκούρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψει στο Ελευθερία 67-59, 1-52 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ, η οποία βασιζόμενη κυρίως στην άμυνά της, προσπαθεί να ανοίξει την διαφορά. Η ΕΘΑ, με εξάρσεις κυρίως από τον Γουίτσε, προσπαθεί να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Ο Γουίτσε πραγματικά είναι καταπληκτικός σήμερα. Ήδη είναι σχεδόν, παίζουν 28 λεπτά αγώνα και παραμένει σε υψηλά στάνταρ. Και αν καταφέρει να τα απεξέλθει από την κούραση και από την πίεση της ΑΕΚ, ίσως η ΕΘΑ να έχει κάποια καλύτερη τύχη. Πέτροβιτς έτοιμος για την επαναφορά της μπάλας. Μετά το time-out που ζήτησε ο κύριος Κουκούρης, η διαφορά στους 8 υπέρ της ΑΕΚ. Ντουρέν κυνηγάει ο Χόλιμον, ο Ντιέζε, να τον αποφεύγει ο Ντουρέν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Σιζόπουλος, 1-38 για το τέλος του δεκαλέπτου, 9 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Σιζόπουλος τώρα με τον Παπαμιχαήλ, θέλει να περάσει προς τα μέσα. Μπόρεσε με αυτή την ωραία κίνηση ο Ανδρέας Σιζόπουλος να σκοράρει, να φτάσει στους 8 πόντους και να στείλει τη διαφορά ξανά στους 10, 69-59. Χόλιμον με τον Σιζόπουλο τώρα, θα πάρει φάουλ από τον παίκτη της ΑΕΚ. Και οι δύο ομάδες τώρα από το επόμενο βολές. Θα πηγαίνουν στις βολές. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολλά φάουλ, Αντώνη, όμως, στο παιχνίδι. Ίσως αυτό είναι και μια απόδειξη για το υψηλό σκορ. Δεν είναι και ιδανικές οι άμυνες. Ο Γουτς αφήνει την μπάλα στον Γουίτσε, ο Ντουρέν είναι κοντά του. Ωραία στον Γουτς, άργησε λίγο εκεί, όμως πέρασε τον Πέτροβιτς και κάρφωσε σε ακόμα ένα highlights που θα προσφέρει ο center της ΕΘΑ. 69-61, διαφορά ξανά στους 8-51, δευτερόλεπτο για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντουρέν σέρσε υψηλά για screen. Πάνε να παίξουν το pick and roll οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Παντελή σώζει την κατάσταση. Ο Ντουρέν θα πάρει φάουλ από τον Γουίτσε, το οποίο είναι το τρίτο του. Αν χρειαστεί πάρα του, νομίζω αυτός ήταν. Όντως, ναι. Τρίτο φάουλ για τον Τρέβις Γουίτσε. Ίσως λίγο αντιαθλητικό. Είχε μία δόση. Ύψος 1,83 Αμερικανός από το New Jersey, 22χρονος. Είναι ρούκι όπως όλοι οι Αμερικανοί της ΕΘΑ, ρούκι στην Ευρώπη. Σέρσε ξανά στη γραμμή των βολών. Θα βάλει την πρώτη, 70-61. Ακόμα μία βολή για τον Ντέβιν Σέρση. Ευσοχή και αυτή. 71-61. Τρισόκα στο παρκέ. Για να προστατευτεί ο Σέρση λογικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Δευτερόλεπτο βασικά. Σέρση που έφτασε τους 11 πόντους. 12 τις δύο βολές που έβαλε. 4 στις 4 βολές. Τώρα έχει αναλάβει την οργάνωση εδώ και μερικές επιθέσεις ο Χόλιμον, είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για να ξεκουράσει λίγο και ο Γουίτσε. Γουίτσε σταμάτησε την τρίπλα, θα δώσει το Χόλιμον, σουτάρει αυτός για τρεις, άστοχο. Ριμπάντε από τον Παντελή. Ψάχνει να τρέξει η ΑΕΚ. Νομίζω περίμενε, γιατί είδε το χρόνο ο Παντελή, ότι τελειώνει και είναι όλος υπέρ της ΑΕΚ σε αυτό το δεκάλεπτο. Έτρεξε μεν ο Παντελή, αλλά κοίταξε τον χρόνο και σταμάτησε 8 δευτερόλεπτα, 7 τώρα για την ΑΕΚ. Ντουρέν
έκανε μια τρίπλα παραπάνω. Τελικά βρήκε τον Παντελή που στάρει με τη λήξη του χρόνου. Δεν θα ευστοχίσει. Αυτό θα είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. 71-61. Η ΑΕΚ έχει κρατάει ένα προβάδισμα το οποίο έχει ίσως παίξει ρόλο. Θα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία, εδώ στον 50ο τελικό του κυπέλου Κύπρου. Το Final Four που λαμβάνει τέλος σήμερα. Αντώνη μας δίνει μια πολύ ωραία πάσα ο σκηνοθέτης μας. Όντως βέβαια. 71-61, ωραίες παρουσίες στο γήπεδο σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό, όχι μόνο η μέρα τελικού. Και από τις δύο πλευρές. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός Γιάννη. Οι δύο ομάδες τις χωρίζουν 10 πόντι. Αυτό που συζητούσαμε και μεταξύ μας πριν, Αντώνη, το σκορ είναι πάρα πολύ ψηλό. Καλά, εννοείται ότι με 71 πόντους όταν δέχεσαι 30 λεπτά σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στην άμυνα. Από την άλλη όμως και η ΑΕΚ έχει δώσει το χώρο στην ΕΘΑ να δημιουργήσει, ειδικά στη φάση που παίρνει μεγάλες διαφορές. Δεν έχει καταφέρει δηλαδή αυτό που λέμε να τελειώσει το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα τον Βίτσε. Βρίσκει ωραία τον Παναγιώτη, σηκώνεται μπροστά στον Τρισόκα, καλάθι και φάουλ. Αν και άργησε λίγο ο διαιτητής, παρόλα αυτά σωστό το συμπέρασμα. 71-63, εδώ ο Παναγιώτου βάζει το δεύτερο του καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Χρήστο Παναγιώτου. Θα είναι άστοχη. Ο Μάρτιν έδωσε ένα σκαμπίλι εκεί στην μπάλα. Κατέληξε στον πάγκο της ΑΕΚ. Παναφορά από τον Πέτροβιτς, ο οποίος έχει μείνει στο παρκέ. Παρά τον τραυματισμό του. Παντελή. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βάζει έξω στο Σιζόπουλο που σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Δεν το πιστεύω τον εαυτό που βλέπω σήμερα στα τρίποτα αυτή την πραγματικά, πραγματικά είναι τρομερό. Δηλαδή δεν θέλω να βρίσκομαι στη θέση του coach Μπιτζάνη που έχει να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο πονοκέφαλο. Ήταν το 10ο τρίποτο της ΑΕΚ σε 14 προσπάθειες. Ό,τι άλλο και να πούμε είναι λίγο. Εδώ υπάρχει λάθος από πλευράς ΕΘΑ. Και συστάσεις στον πάγκο της ΑΕΚ αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ έχει ξανά την κατοχή. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μπρουκς. Αχρίαστο εντελώς πάνω στον Τουρέν. Και ο Μπρουκς έχει πολλή ώρα να φανεί στο παιχνίδι. Ο Μπρουκς και με τον Αποέλ στο τέλος φάνηκε. Ουσιαστικά είναι και το μεγάλο όπλο στο σκοράρισμα για την ΕΘΑ. Να δούμε αν έχει επιλεχθεί και σήμερα να γίνει ως τακτική αυτό. Αν ήταν όντως τακτική δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι, είναι και σήμερα. Είχε ο Βίτσε όλο το βάρος των επιθέσεων. Στο τέλος ο πήρε ο Μπρουκς με τον Αποέλ. Εδώ ο Πέτροβιτς στην μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Πρέπει να χάσει και κανένα τρίποντο η ΑΕΚ. Το πέμπτο που χάνει, 10 στις 15 προσπάθειες. Στη συνέχεια έκανε φάουλ ο Τρισόκας. Είναι το πέμπτο του, αποβάλλεται. Παναγιώτης ο Τρισόκας φεύγει από το παρκέ έχοντας δύο πόντους με ένα στα ένα σούτ δύο πόντων.
ένα rebound και ένα κόψιμο. Μια τάπα ή ένα μπλοκ, όπως θέλετε πείτε. Βουίτσε. Αφήνει στον Μπρουξ, ο Σιζόπουλος κοντά του. Μπρουξ ψάχνει χώρο. Αφήνει στον Βουίτσε, πέντε τρόπια για την Έθα. Βουίτσε πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη ενέργεια, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Τρέβις Βουίτσε, ο οποίος είναι στους 23 πόντους. Έχει και 7 assist. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο. Και δύο rebound. Ο Βουίτσε πέσεψε στο παρκέ, στη θέση του Παναγιώτου. Και πάμε για τις βολές του Βουίτσε, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη, κάνει το 74-64. Ο Βουίτσε που δεν έχει ξανασουτάρει βολές σήμερα, πρώτη φορά στη γραμμή. Θα χάσει την δεύτερη εκεί, ο Μάρτι προσπαθεί. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν, αφού είχε φτάσει μπάλα στα χέρια του Πέτροβιτς. Ντουρέν με τον Μπρουκς. Παντελή με τον Παπαμιχαήλ. Περνάει στον. Φτάνει μπάλα στο Σιζόπουλο, ο οποίος θα στοχεί. Μακρινό rebound από τον Ντουρέν. Σιζόπουλος και Ντουρέν ξανά. Φεύγει, χάνει την κατοχή ο Ντουρέν. Παπαμιχαήλ παίρνει την μπάλα. Τζάμπολ δίνει διαιτές, αλλά το βελάκι δείχνει ΑΕΚ. Και για δύο δευτερόλεπτα. Ενώ έχουμε ώρα να δούμε τον Τάσιτς μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή είναι κίνηση επιλογής. Ίσως το ξεκουράζει για αργότερα ο κύριος Κουκούρης. Ντουρέν στον πάγκο. Ο Γκίψον επιστρέφει στο παρκέ και ο Γκίψον δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σήμερα. Κάποια ξεσπάσματα είχε. Έχει 10 πόντους μεν, αλλά πάντως εδώ συλλήξει του χρόνου αστοχή. Έχει 10 πόντους. Τη ματιάξαμε την ΑΕΚ, Αντώνη. Λέγαμε για τα τρίποντα και έχασε τρεις συνεχόμενες. Δεν πέραξα μιλάτε για την ευστοχία, μάλλον. Εδώ έχει κερδίσει φάουλ η ομάδα της ΑΕΚ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Σέρση. Να το πρόβλημα. Έχει και το Πισόκα έξω. Έχει πολύ ώρα ακόμα το παιχνίδι. Είναι 8 λεπτά ακόμα σχεδόν. Ο Βίτσε με τον Γκίψον. Σηκώνεται ο Κουμής να περάσει στη θέση του Σέρση. Ωραία κίνηση εδώ, πραγματικά. Να το πούμε ακόμα μια φορά. 74-65. Μην το ματιάξουμε κι αυτόν. Με τον Βουίτσε να συνεχίζει τη δουλειά του. Φτάνει τους 26 πόντους. Γκίψον θα πάει με αντίπαλο τον Βουίτσε, θα του κάνει φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Βουίτσε. Λίγο τραβηγμένο νομίζω. Για να το ξαναδούμε λίγο, αν μπορέσουμε. Κατεβάζει λίγο τα χέρια εκεί. Εντάξει, μπορεί να φτιάξει και φάουλ. Δύο βολές για τον Σέιν Γκίψον. Ο Πέτροβις πάει στον πάγκο και να και ο Τάσιτς. Μαζί με τον Κουμί. Στο παρκέ θα αποτελέσουν το δίδυμο των ψηλών της ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα. Είναι τώρα ένα ερωτηματικό ο Κουμής, είναι νεαρός σε ηλικία. Είχα τη χαρά να τον κουουτσάρω την πρώτη του χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Αλλά λίγο το σημείο που μπαίνει με προβληματίζει, αν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει όντας κρύος από τον πάγκο. Ο Γκίψον βάζει την πρώτη βολή, στέλνει τη διαφορά ξανά στους 10, 75-60, όχι, 75-66. Και τώρα στους 10-76-66, βιάστηκα. Η ΑΕΚ σταθερά έχει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, στους 8 με 12 πόντους, και δείχνει να έχει τον έλεγχο μέχρι στιγμής. Πολύ μόνο. Από την άλλη, θα φαντάζομαι, Αντώνη, αυτό που θέλει είναι στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα να μπει με μια διαφορά εκεί κάπου στους 6-8 πόντους, για να καταφέρει να διεκδικήσει κάτι.
παίρνει φάουλ ο Μάρτιν. Υπάρχει διαμαρτυρία και για διπλή τρίπλα στην αρχή της φάσης του Μάρτιν και για βήματα τώρα. Και για επιθετικό ίσως. Ναι, ναι, για επιθετικό, γιατί με τον νόμο και τον αγώνα σπρώχνει. Δείχνει βήματα ο Παντελή. Εντάξει, δεν δόθηκε κάτι. Δόθηκε φάουλ υπέρ του Μάρτιν, όπως και να έχει. Είναι το πρώτο φάουλ του Μιχάλη του Κουμή και δύο βολές για τον Μάρτιν. Πέντε ομαδικά φάουλ για την ΑΕΚ. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Ο Μάρτιν θα χάσει την πρώτη βολή με αυτή την περιπέτεια της μπάλας πάνω στο Στεφάνι. Δεν θα καταλήξει στο τικτάκι της ΑΕΚ. Δεύτερη βολή για τον Μάρτιν. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος ο Μάρτιν που φτάνει τους 10. 76-67. Σιζόπουλος. 6-42 για να μάθουμε ποιος θα σηκώσει το κύπελο. Κουμής έκανε ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Ήταν άστοχο. Χόλιμον. Θα δούμε και η ΕΘΑ πώς θα ανταπεξέλθει χωρίς τον Γουίτσα αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Τον ακρογωνιαίο λίθο. Ο Μάρτιν είναι με τον Παντελή εκεί. Δίνει στον Παμαϊκαήλ που σουτάρει το πρώτο τρίποντο για απόψε. Είναι άστοχο. Πολύ μόνο παραλίγο να κλέψει από τον Τάσιτς. Ζητήσαν φάουλ από τον πάγκο της ΑΕΚ. Γίψον. Πάει μόνος στην επίθεση. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Γίψον θα πάρει φάουλ από τον Παμαϊκαήλ. Πολύ, πολύ έξυπνο. Από τον Πάγκελ, είδε ότι έχει το μισμάτς, είναι πιο γρήγορος από αυτόν. Επέλεξε από τη στιγμή που έχει και δυνατότητα να το δώσει. Τέταρτο φάουλ για τον Νεαρό, βέβαια. Ντουρέν θα περάσει στο πακέ. Στη θέση του Σιζόπουλου. Κουμής αφήνει στον Παντελή. Ο Γίψον προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Βγαίνει τώρα ο Ντουρέν. Τώρα θα φτάσει μπάλα στον Γίψον. Τώρα υπάρχει μισμάτς με τον Γουτς εκεί. Σουτάρει με τη ρίξη του χρόνου. Δεν υπάρχει σουτ. Έχει διακοπή η φάση. Δεν υπάρχει φάση. Δεν ακούσανε το σφύριγμα. Οι παίκτες συνεχίσαν την προσπάθειά τους. Χόλιμον κατεβάζει, ο Ντουρέν κοντά του, παίρνει ένα σκριν από τον Γουτς. Ο Μπρουκ σουτάρει για τρεις, αστοχή, rebound από τον Παντελή. Η ΑΕΚ ελέγχει το ρυθμό και από τη στιγμή που η ΕΘΑ είναι άστοχη, κρατάει αυτή τη διαφορά των 9, 10, 9 και 12 πόντων. Εδώ Τάσιτς σουτάρει για τρεις. Αυτή τη φορά θα το χάσει το πρώτο που χάνει ο Τάσης σήμερα, μετά από 4 εύστοχες προσπάθειες. Είχε 4-4. Χόλιμον πάει μέχρι μέσα, πέφτει πάνω στον Τάσης, αστοχή. Λίγο έχει χτυπήσει ο Γουτς. Ναι. Θα λίγο επικίνδυνη φάση τώρα εδώ. Ο Γουτς ο οποίος κρατάει το πόδι του. Εκεί στο... Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί αυτά τα σημεία που πιάνουν οι παίκτες. Είδαμε ξανά τον Γουτς να πέφτει. Του μιλάει εκεί ο κύριος Κουνελές. Ο Γουτς σηκώνεται. Το δοκιμάζει, πατάει το πόδι εντάξει, του. Δείχνει εντάξει. Όλα καλά με τον Αμερικανό. Υπάρχει όμως time out. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέψει στο Ελευθερία, έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα χορευτικό από την ομάδα που βρίσκεται εδώ και στα time out και στα ημίχρονα. Προσφέρουν έτσι ένα μικρό θέαμα για τον κόσμο που βρίσκεται στο Ελευθερία.
Ο τελικός θέλει περίπου 5 λεπτά, 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για να τελειώσει. 76-67. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Γιάννη. Βλέπουμε ένα τέταρτο δεκάλεπτο, Αντώνη, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν ένα από άλλο αγώνα. Άλλα μπάσκετ βλέπαμε για 30 λεπτά και άλλο βλέπουμε τώρα για τα 5 λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου. Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες, υπάρχει και η κούραση. Υπάρχει σκοπιμότητα πλέον που μπαίνει. Η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο. Για να δούμε. Ο Τάσιτς έχει την μπάλα, αφήνει στον Κουμί. Πολύ μακριά Κουμί από το χώρο δράσης του. Σουτάρει ο Γκίψον για τρεις αστοχή. Σχεδόν έρπολη ήταν το τρίποδο του Γκίψον. Παντελή μπαίνει μέσα. Αφήνει στον Γκίψον. Του κλέβει την μπάλα ο Μπρουκς. Ο Μάρτιν. Και τρέχει τώρα στον συνδυασμό για να δούμε πώς θα τελειώσει. Του κλέβει ο Παντελή. Μάστερ στα κλεψίματα ο Ιάκωβος Παντελή. Πανέξυπνος παίκτης. Γκίψον πάει μέχρι μέσα, αφήνει στον Τάσιτς, αυτός αυτή τη φορά δεν θα αστοχίσει από εκεί πέρα, 78-67. Επανήρθε και ο Γουίτσε πλέον, τον βλέπουμε να έχει την μπάλα. Ο Παπαμιχαήλ, ο Γουτς μπαίνει για ένα σκριν, θα περάσει την μπάλα στον Γουτς, ο Παπαμιχαήλ έξυπνα, θα πάρει το φάουλ. Δεν σκοράρει κιόλας. Δεν έβαλε το καλάθι, τον είδατε να φωνάζει για την ατυχία του. Τρίτο φάουλ του Παντελή. Και ο Γουτς στη γραμμή των βολών. Κοντό το πρώτο του σουτ. Δεύτερη προσπάθεια για τον Αμερικανό. Άστοχο και αυτό. Εύστοχος κατά τα άλλα παίκτης. Ο Ντουρέντρο κανίζει χρόνο. Στα 10 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει την επίθεση της ΑΕΚ. Σουτάρει για 2, αστοχή. Το rebound μακρινό από τον Παπαμιχαήλ. Δίνει την μπάλα στον Γουίτσε. 3 και 33 για το τέλος του παιχνιδιού. Γουίτσε στον Μπρουκς που σουτάρει τη γωνία για 3 μέσα. Για να δούμε αν είναι η ώρα να μιλήσει ο Μπρουκς όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Αποέλ. Πλέον τα περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν. Ήταν ένα πολύ σημαντικό σούτ αυτό. Στους 8 η διαφορά, 78-70. Τάσιτς ο Γκίψον θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Ο Κουμίς δεν μπορεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Επαναφορά της μπάλας για την ΕΘΑ. Ο Σέρσε επιστρέφει στο παρκέ για αυτά τα τελευταία 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Ο Σέρσε που έχει 4 φάουλ. Και μπαίνει η ΕΘΑ στο τελευταίο τρίλεπτο με αυτό που ουσιαστικά λέγαμε πως ίσως ήθελε, δηλαδή με μια διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Και είναι η ώρα τώρα αν θα μπουν τα μεγάλα σουτ. Βουίτσε αφήνει στον Μπρουκς και αυτός στον Μάρτιν. Σηκώνεται μπροστά στον Τάσιτς, ευστοχή, 78-72. 1-5-0 της ΕΘΑ, ρίχνει διαφορά στους 6. Και έχουμε τελικό νομίζω, 2-40 για το τέλος, σηκώνεται και ο κόσμος της ΕΘΑ όρθιος από απέναντι. Κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον. Ο Παντελή όμως. Πολύ κακή άμυνα τώρα. Το διάβασε πολύ εύκολα ο Παντελή το διάδρομο που βρήκε. Και σκόραρε εύκολο καλάθι. Ο άνθρωπος των τελικών, ο άνθρωπος των μεγάλων στιγμών, ο Ιάκωβος Παντελή. Ο Μάρτιν. Απίστευτο. Δύο κακές άμυνες σε λίγα δευτερόλεπτα. 80-74. 2-15 για το τέλος. Για να δούμε. Τι μας επιφυλάζει αυτός ο τελικός, αν η ΑΕΚ κατά αυτός θα κρατήσει αυτή τη διαφορά ή αν η ΕΘ θα μπορέσει να το ανατρέψει το παιχνίδι, να το κλέψει ουσία το μάτς. Ο Τάσιτς χάνει την κατοχή. Φίστασε εκεί στο σουτ. Εδώ έχει πατήσει εκτός ο Γκίψον. Κατοχή για την ΕΘ, βλέπετε και τον κόσμο, θα το δείτε σε κάποια φάση. Έχει σηκωθεί όρθιος απέναντι, χειροκροτά την ομάδα τους, την ομάδα της ΕΘ. Διαφορά στους 6, δεύτερη ευκαιρία για την ΕΘΑ να κλείσει κι άλλο τη διαφορά. Βέβαια τα χρονικά περιθώρια στενεύουν όλο ένα και περισσότερο. 1-55 για το τέλος. Γουίτσε. Ο Μπρουκς βγαίνει από τα σκριν. Κυκλιστεί καλά ο Μπρουκς και γενικά σε όλο το παιχνίδι. Εδώ βέβαια μπερδευτήκαν οι παίκτες της ΑΕΚ, τον αφήσαν ελεύθερο.
Ο Μπρουξ τιμώρησε 80-76, η διαφορά στους 4 και αμέσως time out από τον κύριο Κουκούρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία, 80-76, 1-39 για το τέλος, με τον Woods να βάζει την έθα για τα καλά, τον Brooks, για τα καλά στο παιχνίδι. Πήρε το όπλο του Αντώνη και το πήρε στο πιο κρίσιμο σημείο. Εντάξει, ακόμα η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, διαφορά των 4 πόντων και η μπάλα στα χέρια της, αλλά πλέον είναι θέμα συγκέντρωσης καθαρά και σωστών επιλογών. Για να δούμε τι θα γίνει. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο, ο κόσμος αρκετός όρθιος. Εδώ και ο Σκουκούρης, προπονητής της ΑΕΚ. Ήρεμος πάντως. Και από την άλλη ο κύριος Μπιτζάνης, πάντα με αυτό το ανήσυχο ύφος που έχει σε όλα τα παιχνίδια, είτε χάνει την κερδίζει η ομάδα του, μικρές μεγάλες διαφορές, έτσι είναι ο κύριος Μπιτζάνης. Δεν είναι ιδιαίτερα εκδηλητικός ο Γιώργος, ο Μπιτζάνης. Δεν τον διαβάζεις εύκολα. Σέρση αφήνει στον Τουρέν. Παντελή έχει κλειστεί σε Βουίτσε. Παντελή αφήνει στον Γκίψον. Περνάει ωραία στο Σέρση, αυτός βγάζει έξω. Τουρέν προσποιείται, βήματα. Υπάρχει μια διστακτικότητα των παιχνών. Και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Τουρέν. Εδώ τα βήματα και στη συνέχεια τεχνική ποινή που είδε ο Τουρέν ή ο Παντελή έχει δει την τεχνική ποινή. Νομίζω ο Παντελή είναι. Ναι, ο Παντελή είναι. Ο Βίτσε βάζει την πρώτη βολή, τη μία της τεχνικής ποινής. 80-77. Είναι αυτό το απροσδόκητο γεγονός. Στο χειρότερο σημείο για την ΑΕΚ. Η διαφορά είναι στους 3 λοιπόν, με ένα 5-0 που έχει τρέξει η ΕΘΑ. Και τώρα ο κόσμος μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι. Βίτσε, ο Βούτσα ανεβαίνει για σκριν. Ο Μάρτιν για 3, άστοχο. Μπάλα από τον Γκίψον. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος τελικού. Για να δούμε την επιλογή τώρα των παιχτών της ΑΕΚ, που έλεγα πριν ότι διστάζουν για να πάρουν την προσπάθεια. Θέλω να φύγει μπαλά τα χέρια τους, για να δούμε τώρα την προσωπικότητα. Τουρέν. Στα 7 δευτερόλεπτα, 5 τώρα. Σουτάριο Τουρέν. Ευστοχή. 82-77, διαφορά στους 5. Και απομένως 44 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το τέλος του τελικού. Μεγάλο σουτ αυτό από τον Τουρέν, που έκανε αυτό που έλεγες. Γιάννη, πήρε την... Φάνηκε η προσωπικότητα. Φάνηκε η προσωπικότητα και μάλιστα στη λήξη του χρόνου. Ίσως την πιο σημαντική επίθεση μέχρι στιγμής του αγώνα. Για να δούμε. 82-77. Έχει απάντηση η ΕΘΑ. Χρόνος υπάρχει αρκετός. 44 δευτερόλεπτα. Χοντρικά είναι από μια επίθεση κατά ομάδα. Η ΕΘΑ τώρα θα ψάξει μια γρήγορη επίθεση σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον χρόνο που απομένει, θα πάει ίσως στην επιλογή του γρήγορου φάουλ. Για να δούμε την εξέλιξη μετά. Αλλά σίγουρα θα ψάξει κάποιο γρήγορο σούτ ή κάποια γρήγορη ενέργεια προς το καλάθι. Εδώ ο κύριος Κουκούρης δίνει τις οδηγίες για την άμυνα που θα ακολουθήσει η ομάδα του μετά από αυτό το time out. Βλέπετε και την αγωνία του κόσμου, τα χειροκροτήματα. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκος, ο οποίος εξακολουθεί να ζητάει από τον κόσμο να φωνάξει δυνατά, αυτό το πάθος δηλαδή που μεταδίδει. Συνέχεια. Ο Σιζόπουλος έχει πέσει κάτω μπροστά μας, έχει βάλει μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι του, σαν να μην θέλει να βλέπει τη συνέχεια του αγώνα, την αγωνία του. Για να δούμε. Βίτσεθ στην επαναφορά, ο Μιχαήλ και ο Μπρουξ βγαίνουν από τα σκριν.
αποδέχεται την μπάλα ο Μπρουκς. Ο Γκίμπσον είναι σαν βδέλα πάνω του. Ο Γουτσέγκι πάει εκεί να δώσει μια βοήθεια με κάποιο screen. Τελικά θα πάει μόνος του ο Μπρουκς. Εδώ θα κερδίσει κάτι. Ο Παντελή παίρνει την μπάλα μέσα στο Μιχαήλ, του κάνει φάουλ. Ο Μπρουκς εδώ φλερτάρει και με την τεχνική φλερτάρει ποινή. Όντως με την τεχνική ποινή. Βλέπετε εδώ, Μάλκομ Μπρουκς. Θα δούμε τουλάχιστον αν έχει. Όχι. Δεν έχει δίκιο. Πέμπτο φάουλ του Παπαμιχαήλ, ο οποίος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι έχοντας δύο πόντους με 1-1 τρίποντα. 0-1 τρίποντα, 2 rebound. Κωνσταντίνο επέστρεψε μετά από πολλή ώρα. Δεν κάνει φάουλ η ΕΦΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχει χρόνο. Το ζητάει ο κότσο, δεν άρχισαν πάρα πολύ, άρχισαν πάρα πολύ. Τώρα δόθηκε το φάουλ. Κάθηκε πολύ σκρόμ. 21 λεπτρόλου και 9 δέκατα για το τέλος. Βολές για τον Ντουρέν. Ο Ντουρέν ο οποίος άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο MVP του τελικού. Έχει 17 πόντους, αν και ο Τάσης έχει 20, έχει παραπάνω από αυτόν. Ο Ντουρέν όμως πήρε την μπάλα όταν αυτή ήταν καυτή. Έβαλε το καλάθι, πήρε τώρα και το φάουλ με τις δύο βολές που ήταν και δύο εύστοχες. Ανοίγει μια διαφορά 7 πόντων με 4 συνεχόμενους δικούς του πόντους. Τώρα, Αντώνη, το μόνο που μπορεί να περιμένουμε για να αλλάξει κατάσταση είναι ένα μπασκετικό θαύμα. Σίγουρα. Σιζόπουλος θα πάει να περάσει αλλαγή αν προλάβει ο Γουίτσο Σουτάρι, γιατί σκεφτοχεί. 84-80. Η διαφορά όμως ακόμα είναι σε επίπεδα που δύσκολα γυρίζει το παιχνίδι. 13 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος. Ο Γουίτσε, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά, αλλά νομίζω ότι ήταν και μόνος του. Έφτασε τους 30 πόντους με αυτό το τρίποντο. Τέσσερα-ογδόντα, 13 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος του τελικού που έχει γύρει τελώς υπέρ της ΑΕΚ, παρά την προσπάθεια που έκανε η ΕΘΑ στα τελευταία 5 λεπτά να επιστρέψει και να κλέψει αυτό το κύπελο. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είχε το σθένος, έχει τη δύναμη για να κρατήσει και να φύγει με το δεύτερο της κύπελλο. Παρόλα αυτά και η ΕΘΑ είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί γύρισε δύο φορές δύο μεγάλες διαφορές. Δεν είναι εύκολο όταν παίζει με ομάδες με τόσο γεμάτο ρόστερο όπως η ΑΕΚ και τόση εμπειρία να γυρνάς δύο φορές μάλιστα δύο παιχνίδια των αγώνων. Γύρισε από τους 16 στο πρώτο ημίχρονο, γύρισε από τους 14 στο δεύτερο. Έφτασε να διεκδικεί τον τελικό στα ίσα απέναντι στην ΑΕΚ. Αλλά η εμπειρία των παιχτών της ΑΕΚ και το μέταλλο του πρωταθλητή που, και του κυπελούχου που έχει τα τελευταία χρόνια, συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικούς, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι αυτό που μίλησε ο Σιζόπουλος, πήρε ένα φάουλ, θα πάει σε δύο βολές ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος, που έχει στο παιχνίδι 11 πόντους και αυτός, με 3-5 τρίποντα και 1-1 τρίποντα. Θα βάλει και την πρώτη του βολή. 85-80. Και 86-80. Κάπου εδώ. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Γουίτσο σουτάρει για τρεις με την σχεδόν λήξη του χρόνου. Ο Σιζόπουλος προλαβαίνει και παίρνει το rebound. Τέλος. 86-80, η ΑΕΚ θα είναι κυπελούχος για το 2017-2018. Μια ΑΕΚ η οποία παρουσιάστηκε και σε αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα σοβαρή. Βλέπετε και τα πανηγύρια και στην κερκίδα και στο εντός αγωνιστικού χώρου. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κ. Λευκαρίτης, ο οποίος έτρεξε αμέσως και πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του. Τα πανηγύρια τα οποία θα κρατήσουν για αρκετή ώρα ακόμα. Εννοείται
ένα κύπελο. Ένας τίτλος δεν πάει να είναι ένας τίτλος. Πολύ σημαντικός για την ιστορία και τον πρεστίζ των ομάδων. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό break. Πριν το κάνουμε αυτό, όμως, να σε αποδεσμεύσουμε. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ. Τα σχόλιά σου που έδωσες σε αυτόν τον τελικό. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Απολαύσω ένα πολύ ωραίο τελικό. Και ελπίζω το κυπριακό μπάσκετ να ζήσει ακόμη τέτοιες ωραίες στιγμές και τόσο ωραίους τελικούς και τόσο ωραίο θέαμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την καταπληκτική μετάδοση. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ και εσύ βοήθησες βέβαια σε αυτό. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τις απονομές αλλά και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία, ξεκινάει η απονομή πρώτα στους φιναλίστε του τελικού, στους παίκτες της ΕΘΑ. Βλέπετε, βασικά γίνεται μια απονομή στην γραμματεία, στους ανθρώπους που συμμετείχαν και έδωσαν και αυτοί με το στίγμα τους την δική τους πινελιά σε αυτό το τελικό. Βέβαια και το κύπελο που θα παραλάβει ο νικητής της διοργάνωσης, η Πετρολίνα ΑΕΚ, η ΑΕΚ Λάρνακας, στην δεύτερη της κατάκτηση τροπέου μετά την περσινή δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση τροπέου για την με την ΑΕΚ, λοιπόν, 86-80 το τελικό σκορ. Περιμένουμε
φωνές υπέρ του Λευκαρίτη, τον πρόεδρου της ΑΕΚ από τον κόσμο. Είναι πραγματικά ξέπαινο αυτό που έχει καταφέρει ο πρόεδρος της καλαθοσφαιρικής ΑΕΚ. Τώρα η απονομή των μεταλλίων στην φιναλίστρια ομάδα της ΕΦΡΑ Εγκομής. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Πίμος Ζαχαριανής, σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού. Και τώρα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι απονομές. Βλέπετε και τους παίκτες της ΕΦΡΑ σιγά σιγά να πηγαίνουν να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια. Τα μετάλλια του φιναλίστ. Εδώ ο Βίτσε, ο Βούτς, ο Μάρτιν, ο πίσω Παναγιώτου, ένας προς ένας. Θα πάνε να περάσουν να πάρουν τα μετάλλια τους. Ο Παναγιώτου, ο Σταυρινίδης, ο οποίος αγωνίζεται στην ΕΘΑ ως δανεικός από τον Κεραυνό. Ο Χρήστου, ο Παπαμιχαήλ, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό ημιτελικό με τον Αποέλ. Ο νερός, ο Ντάνιελ Πουλίτας. Ο Μπρουκς. Κωνσταντίνου. Ο βοηθός προπονητή. Ο Ανδρέας ο Ιωαννίδης και ο προπονητής ο Γιώργος ο Μπιτζάνης. Και τα υπόλοιπα μέλη και του τεχνικού team. Για να μυστική φωτογραφία. Και η απονομή. Τα συγχαρητήρια στην ΕΘΑ φυσικά. Μια ομάδα με αρκετά χαμηλό budget. Μπόρεσε και ανταγωνίστηκε και πάξε στο τελικό την ΑΕΚ. Τώρα η απονομή του αναμνηστικού κυπέλου, του κυπέλου του φιναλίστ στον Κωνσταντίνου. Σίγουρα και ο ίδιος φαίνεται από την έκφρασή του θα ήθελε το άλλο το κύπελο που είναι εκεί λίγο πιο πίσω. Όπως βλέπετε την εικόνα εσείς. Ο Ντουρέν MVP του τελικού, όπως προαναφέραμε και εμείς κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν νομίζω να μπορούσε κάποιος άλλος να πάρει αυτόν τον τίτλο. Έφτασε πολύ κοντά και ο Τάσιτς, αλλά ο Τάσιτς προς το τέλος του αγώνα χάθηκε όσον αφορά το σκοράρισμα. Ο Ντουρέν ήταν αυτός που κράτησε την ομάδα της ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Βλέπετε εδώ τον Ντουρέν να παραλαμβάνει το τρόπαιο του MVP. Και τώρα θα ξεκινήσει η απονομή των μεταλλίων από για την ΑΕΚ. Δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, όπως λέει και ο εκφωνητής του γηπέδου, ο συνάδελφος, ο Ηρόδοτος, ο Κιάδους. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πάνε, ο Μπίξ, πρώτος ήταν ο Γίψον. Παραλαμβάνουν τα μετάλλια του Κοταλτή, ο Σέρση. Α, τώρα είναι ο Γίψον, πριν ήταν ο Ντουρέν. Ο Πέτροβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε σήμερα παρά τον τραυματισμό του, ο Τάσιτς. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Και οι νεαροί. Της. Ο Πασιαλής, ο Κουμής, ο
Χατζόπουλος θα δώσει το μετάλλιο στο γιο του. Όμορφες στιγμές. Ο Γιώργος ο Μπαλάλος, ο άτυχος της φετινής ΑΕΚ. Το τραυματισμό του, ο Ιάκωβος ο Παντελή. Και ακολουθεί το τεχνικό team. Ο Γιάννης ο Φωτεινός, βοηθός του κυρίου Κουκούρη. Και ο Τζόζο Γκαρσία επίσης βοηθός να δώσει το μετάλλιο στην κόρη του. Ο Δημήτρης ο Κουκούρης. Προπονητής. Συνεχίζει την δυναστεία που χτίζει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε πλέον την απονομή του κυπέλου. Ο κύριος Λούις Δημητρίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, θα δώσει τον τρόπο μαζί με τον κύριο Αλετράρη, ενώ θέλουν φωνάζουν τον κύριο Λευκαρίτη να του δώσουν και σε αυτόν ένα μετάλλιο. Ο κύριος Αλετράρης είναι του ΟΠΑΠ Κύπρου. Και ο Ιάκωβος ο Παντελή έχει πάει να παραλάβει το κύπελο. Ο Τρισόκας φωνάζει τους παίκτες, τους συμπαίκτες να πάνε όλοι από την απέναντι πλευρά για να πανηγυρίσουν και πιο κοντά και στους φίλους της ΑΕΚ. Εδώ ο Ιάκωβος Παντελή με το κύπελο, το παραλαμβάνει να φύγει από το σημείο εκείνο, να πάει κοντά στους συμπαίκτες του. Κοιτάξτε όμορφες στιγμές. Γυρνάει και προς τον κόσμο. Και να λοιπόν κυπελούχος 2017-2018, η Πετρολίνα ΑΕΚ, ο δεύτερος συνεχόμενο της Τρόπεο. Δεύτερο συνεχόμενο Τρόπεο για την ΑΕΚ, η οποία παραμένει ως τροπεούχα. Σε λίγο θα έχουμε και κάποιους από τους πρωταγωνιστές κοντά μας, αφού τελειώσουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, να μας πούν τα συναισθήματά τους για αυτόν τον μεγάλο αγώνα, αυτόν τον μεγάλο τελικό. 84-80, η ομάδα της έχουμε τώρα τον Ιάκωβο, τον Ταϊρέκ Ντουρέν θα έρθει κοντά μας. Ταϊρέκ Ντουρέν, you won the cup and you won the MVP also of this final game. How's your feel? I feel good, right? So now that you're wet, yeah, I feel very good. You know, something we've been talking about all season. It's a big accomplishment, but I mean, this is just the beginning of our entire season goals. So
although this is finished, we still got more work to do. Now, I think that you will focus on the championship, right? Yeah, our main focus is the championship. This was a big step, but our main focus is the championship. Okay, thank you very much and congratulations. Αυτά λοιπόν από τον Τάρεκ Τουρέν, να μεταφράσουμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του και πλέον θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη, με τα παιδιά εδώ πέρα. Coach, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Πες μας πώς σας άνεσε για αυτή την κατάκτηση και τι διακολουθεί από εδώ και πέρα για την ΑΕΚ. Σίγουρα ήταν δύσκολος τελικός, δύσκολο φαναφού. Φάνηκε σήμερα, το ξέραμε, ότι έφαγαν πολύ δύσκολους αντίπαλους. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Όλα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν πάντα παγίδες. Όταν θεωρείς σε φαβορί και όλοι θεωρούν ότι θα το κερδίσει το κύπελλο εύκολα δύσκολα. Πρέπει να σε κατάνεις και νομίζω 40 λεπτά. Και φάνηκε κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που αντέδρασε. Είχαμε πολύ δύσκολα σου, με μακρινά τρίποντα, δεν έχει σημασία. Δείξαμε χαρακτήρα, αν εξαιρέσει ένα πεντάλεπτο στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, που ήμασταν πολύ κακοί τεχνικά με 20 πόντους. Δείξαμε χαρακτήρα, κατακτήσαμε δίκαια αυτό το κύπελλο, σαν καλύτερη ομάδα του Final Four. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μας καταρχήν, σε όλη τη διοίκηση που μας στηρίζει για την αρχή της χρονιάς, σε όλο τον κόσμο που σήμερα ήρθε και μας συμπαραστάθηκε. Συνεχίζουμε τη συνεργάτη μου πάνω απ' όλα, συνεχίζουμε τη δύσκολη δουλειά που έχουμε και θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα κοιτάξουμε το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω μετά, ότι ξεκινάει πλέον η αφοσίωσή σας στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Μαθηματικά θέλουμε άλλες 2 νίκες για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Ξεκινάμε με ένα δύσκολο μάτσο εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ. Από αύριο θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα, που είναι και ο βασικός στόχος. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας αφήσουμε πάντα να χαρείτε μαζί με τους παίκτες σας. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της. Η οποία, όπως μας είπε ο προπονητής, δεν σταματάει τίποτα εδώ. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη, τον προπονητή της ΕΘΑ. Coach, φτάσατε μέχρι εδώ. Καταφέρατε, ανταγωνιστήκατε την ΑΕΚ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τέλος προσπαθήσατε να κλέψετε και το παιχνίδι, κάτι που δεν έγινε. Πείτε με τα σχόλιά σας. Εντάξει, παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι, όπως είπατε και εσείς, στο τέλος, όταν το μάτς ήταν στο 80-77, χάσαμε ένα τρίποντο ξεμαρκάριστο, δεχτήκαμε ένα σουτ και το μάτς πήγε 5 πόντους. Στην επόμενη κατοχή δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δυστυχώς, το μάτς χάθηκε στις λεπτομέρειες για μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω συγχαρητήρια στους αθλητές μας, διότι προσπάθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το τουρνουά. Θέλαμε λίγο παραπάνω τύχη, ίσως και ένα-δύο παραπάνω σου, τα οποία δεν τα βάλαμε, ή μια-δύο καλές άμυνες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Συνεχίζουμε. Θα συγκεντρωθούμε τώρα από αυτή τη βδομάδα για το παιχνίδι με τον Κεραυνό για το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην πορεία σας. Τα λοιπόν από τον προπονητή της ΕΘΑ, τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη. Θα έχουμε μαζί μας και τον Πέτρο τον Παπαμιχαήλ. Γεια σου Πέτρο. Ένας τελικός ο οποίος τον κυνήγησε η ΕΘΑ όσο μπορούσε. Έβαλε όλες τις δυνάμεις, αλλά δεν έφτασε μέχρι το να πιει νερό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του κυπέλλου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή του αγώνα είχαμε ως πλάνο να πούμε δυνατά να παλέψουμε κάθε κατοχή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η ΑΕΚ είχε καλύτερα διαστήματα στον αγώνα, πήρε μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και εμείς πάντα προσπαθούσαμε να κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά. Όμως δεν ήταν αρκετό, δυστυχώς έπρεπε να βάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα να πω όμως χαρακτηρία στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή, γιατί μια ομάδα η οποία
με τον προϋπολογισμό της ομάδας μου, όπως γνωρίζετε, είναι άθλος για την ΕΦΑ να φτάσει στον τελικό. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουρα η πιο νεαρή ομάδα ηλικιακά στο ποδάθλημα. Συνεχίζουμε. Έχουμε το ποδάθλημα, συνεχίζουμε και δεν σταματούμε εδώ. Να προσπαθήσουμε για το ποδάθλημα, το καλύτερο. Και θα ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Και εμείς ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σου και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε σε λίγο και τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Λάρνακα θα δει πρώτα, κύριος Λευκαρίτης. Φτάσαμε στον τίτλο. Για πείτε με τα συναισθήματά σας, είδαμε πάλι γυρίσατε έξαλα από αυτή την κατάσταση. Ο τίτλος είναι ένα σπουδαίο πράγμα για το σωματείο μας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κατακτούμε το κύπελλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, για την Λάρνακα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου, αλλά και στους παίκτες της ΕΘΑΣ, γιατί ήταν ένα εισάξιο παιχνίδι. Η ΕΘΑ έχει πάρα πολύ πιο μικρό μακροπολογισμό, αλλά μας έπαιξε στα ίσα. Κινδυνεύσαμε στο τέλος. Μπράβο στα παιδιά και ελπίζω ο κόσμος να χάρει και αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και τα συγχαρητήριά μας και εμάς για την κατάκτηση του κυπέλλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και θα έχουμε τέλος τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, τον κύριο Λούι Δημητρίου. Γεια σου Πρόεδρε, ακόμα ένα τελικό εδώ, το παρόν μας εμείς. Έτσι είναι, το καθήκον, τελικούς αρκετούς θα έχουμε. Πραγματικά απολαύσαμε ένα τελικό, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια γιορτή της Καλαθοσφαίρας, εγώ μια φορά, άψογη διοργάνωση. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την κόσμια συμπεριφορά τους και στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Παρά που το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά συνεχώς, παίχτηκε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια ιδιαίτερα στη διαιτησία που κράτησε αυτό το παιχνίδι και αυτό πρέπει να το λέμε. Και η βοήθεια των συναδέλφων με Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και μαζί με αυτούς σίγουρα και οι Κύπροι διαιτητές θα βελτιωθούν και αυτό το δίνουμε μεγάλη προσπάθεια. Ταξιά και φτύζει να κερδίσει, ήταν πιο προσεκτική, πιο προσιλωμένη, πήρε την νίκη. Και νομίζω στο τέλος ανήκησε ο κόσμος και το αθλητικό πνεύμα που αυτό ζητούμε ως ομοσπονδία. Να γίνονται αγώνες χωρίς προβλήματα, χωρίς βία, χωρίς φασαρίες στα γήπεδα. Τα παιδάκια το απόλαυσαν. Αυτή είναι η μεγάλη. Το μεγάλο κέρδος νομίζω είναι αυτό. Νίκησε τον μπάσκετ. Νίκησε τον μπάσκετ, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, άστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τους πρωταγωνιστές αυτού του τελικού που βρήκε νικήτρια την Πετρολίνα ΑΕΚ με 84-80 επί της ΕΘΑ. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε εδώ από το Ελευθερία. Τα πανηγύρια συνεχίζονται και νομίζω θα συνεχιστούν για αρκετή ώρα. Ακόμα από όλους όσους εργάστηκαν για να σας φέρουν αυτόν τον τελικό στους δέκτες σας, να έχετε ένα καλό βράδυ. I'm feeling very good. You know, something we've been talking about all season. It's a big accomplishment, but I mean, this is just the beginning of our entire season goals. So, although this is finished, we still got more work to do. Now, I think that you will focus on the championship, right? Yeah, our main focus is the championship. This was a big step, but our main focus is the championship. Okay, thank you very much and congratulations. Αυτά λοιπόν από τον Tarek Turen, να μεταφράσουμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του και πλέον θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη, με τα παιδιά εδώ πέρα. Coach, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Πες μας πώς αισθάνεσαι για αυτή την κατάκτηση και τι διακολουθεί από εδώ και πέρα για την ΑΕΚ. Σίγουρα ήταν δύσκολος τελικός, δύσκολο Final Four. Φάνηκε σήμερα, το ξέραμε, ότι η ΕΦΑ πολύ δύσκολους αντίπαλους. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Όλα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν πάντα παγίδες. Όταν θεωρείς φαβορί και όλοι θεωρούν ότι θα το κερδίσει το κύπελλο εύκολα δύσκολα. Πρέπει να σε κατάνεις και τελείως 40 λεπτά. Και φάνηκε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που αντέδρασε η ΕΦΑ με πολύ δύσκολα σουτ, με μακρινά τρίποντα, δεν έχει σημασία. Δείξαμε χαρακτήρα, αν εξαιρέσει ένα πεντάλεπτο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που ήμασταν πολύ κακοί τεχνικά με 20 πόντους. Δείξαμε χαρακτήρα, κατακτήσαμε δίκαια αυτό το κύπελλο, σαν καλύτερη ομάδα του Final Four.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μας καταρχήν, σε όλη τη διοίκηση που μας στηρίζει για την αρχή της χρονιάς, σε όλο τον κόσμο που σήμερα ήρθε και μας συμπαραστάθηκε. Συνεχίζουμε τη συνεργάτη μου πάνω απ' όλα, συνεχίζουμε τη δύσκολη δουλειά που έχουμε και θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα κοιτάξουμε το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω μετά, ότι ξεκινάει πλέον η αφοσίωσή σας στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Μαθηματικά θέλουμε άλλες 2 νίκες για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Ξεκινάμε με ένα δύσκολο μάτσο εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ. Από αύριο θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα, που είναι και ο βασικός στόχος. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας αφήσουμε πάντα να χαρείτε μαζί με τους παίκτες σας. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της. Η οποία, όπως μας είπε ο προπονητής, δεν σταματάει τίποτα εδώ. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη, τον προπονητή της ΕΘΑ. Coach, φτάσατε μέχρι εδώ. Καταφέρατε, ανταγωνιστήκατε την ΑΕΚ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τέλος προσπαθήσατε να κλέψετε και το παιχνίδι, κάτι που δεν έγινε. Πείτε με τα σχόλιά σας. Εντάξει, παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι, όπως είπατε και εσείς, στο τέλος, όταν το μάτς ήταν στο 80-77, χάσαμε ένα τρίποντο ξεμαρκάριστο. Δεχτήκαμε ένα σουτ και το μάτς πήγε 5 πόντους. Στην επόμενη κατοχή δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δυστυχώς, το μάτς χάθηκε στις λεπτομέρειες για μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω συγχαρητήρια στους αθλητές μας, διότι προσπάθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το τουρνουά. Θέλαμε λίγο παραπάνω τύχη, ίσως και 1-2 παραπάνω σου, τα οποία δεν τα βάλαμε, ή 1-2 καλές άμυνες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Συνεχίζουμε. Θα συγκεντρωθούμε τώρα από αυτή τη βδομάδα για το παιχνίδι με τον Κεραυνό για το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην πορεία σας. Ευχαριστώ. Τα λοιπόν από τον προπονητή της ΕΘΑ, τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη. Θα έχουμε μαζί μας και τον Πέτρο τον Παπαμιχαήλ. Γεια σου Πέτρο. Ένας τελικός ο οποίος τον κυνήγησε η ΕΘΑ όσο μπορούσε. Έβαλε όλες τις δυνάμεις, αλλά δεν έφτασε μέχρι το να πιει νερό που λέμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του κυπέλλου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή του αγώνα είχαμε ως πλάνο να πούμε δυνατά να παλέψουμε κάθε κατοχή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η ΑΕΚ είχε καλύτερα διαστήματα στον αγώνα, πήρε μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και εμείς πάντα προσπαθούσαμε να κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά. Όμως δεν ήταν αρκετό, δυστυχώς έπρεπε να βάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα να πω όμως χαρακτηρία στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή, γιατί μια ομάδα η οποία με τον προϋπολογισμό της ομάδας μου, όπως γνωρίζετε, είναι άθλος για την ΕΘΑ να φτάσει στον τελικό. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουρα η πιο νεαρή ομάδα ηλικιακά στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε. Έχουμε το πρωτάθλημα, συνεχίζουμε και δεν σταματούμε εδώ. Να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα, το καλύτερο. Και θα ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Και εμείς ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σου και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε σε λίγο και τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Λάρνακα, θα δει πρώτα. Κύριος Λευκαρίτης, φτάσαμε στον τίτλο. Για πείτε με τα συναισθήματά σας, είδαμε πανηγυρίσατε έξαλλα αυτή την κατάσταση. Ο τίτλος είναι ένα σπουδαίο πράγμα για το σωματείο μας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κατακτούμε το κύπελλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, για την Λάρνακα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου, αλλά και στους παίκτες της ΕΘΑΣ, γιατί ήταν ένα εισάξιο παιχνίδι.
Η ΕΘΑ έχει πάρα πολύ πιο μικρό μακροπολογισμό, αλλά μας έπαιξε στα ίσα. Κινδυνεύσαμε στο τέλος. Μπράβο στα παιδιά και ελπίζω ο κόσμος να χάρει και αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και τα συγχαρητήριά μας και εμάς για την κατάκτηση του κυπέλλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και θα έχουμε τέλος τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Λούι Δημητρίου. Γεια σας πρόεδρε, ακόμα ένα τελικό εδώ, το παρόν μας εμείς. Έτσι είναι, το καθήκον, τελικούς αρκετούς θα έχουμε. Πραγματικά απολαύσαμε ένα τελικό, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια γιορτή της Καλαθόσφαιρας, εγώ μια φορά, άψογη διοργάνωση. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την κόσμια συμπεριφορά τους και στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Παρά που το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά συνεχώς, παίχτηκε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια ιδιαίτερα στη διαιτησία που κράτησε αυτό το παιχνίδι και αυτό πρέπει να το λέμε. Και η βοήθεια των συναδέλφων με Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και μαζί με αυτούς σίγουρα και οι Κύπροι διαιτητές θα βελτιωθούν και αυτό το δίνουμε μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, η ΑΕΚ ευτύχησε να κερδίσει, ήταν πιο προσεκτική, πιο προσιλωμένη, πήρε την νίκη. Και νομίζω στο τέλος ανήκησε ο κόσμος και το αθλητικό πνεύμα που αυτό ζητούμε ως ομοσπονδία. Να γίνονται αγώνες χωρίς προβλήματα, χωρίς βία, χωρίς φασαρίες στα γήπεδα. Τα παιδάκια το απόλαυσαν. Αυτή είναι η μεγάλη. Το μεγάλο κέρδος νομίζω είναι αυτό. Νίκησε τον μπάσκετ. Νίκησε τον μπάσκετ, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Άστε καλά. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν σου βγαίνει στο στόμαχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Joker, το πες, το παίξες.